καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τσοκοροπίπυρο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Ναι, με πάμε να κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή δίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Κοπιάστε, πουλάκια μου, κοπιάστε. Έλατε και σήμερα στην παρέα μας, είτε βρίσκεστε εδώ, από κάτω, στη γωνία, λέω το σοφού και φράγκον, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, είτε είστε στο Βόρειο Πόλο, στο Ακαπούλκο, στα νησιά Πουαπούα, στις Ινδίες, στο Νεπάλ, στο Κατμαντού, είτε είστε στο Σουδάν και στο Χαρτούμ, όπου και να μας ακούτε, σας στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε και σήμερα παρεούλα. Στη μεγάλη ραδιοφωνική μας αγκαλιά και παρέα εδώ στο Λίμπερο, στο αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Τι κάνετε, πουλάκια μου, πώς είστε? Βιντεάκι κάναμε σήμερα, ερχόμενοι στο στούντιο. Πώς το λένε, Car Life. Car Life, έτσι το λένε. Έτσι το λένε. Θέλω να πω και από μικροφόνου, γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι και familiar, το λένε στη γλώσσα μας. Με το διαδίκτυο και με το φουμπού, ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τόση αγάπη σας, για τα τόσα υπέροχα και τόσο δυνατά μηνύματα που στείλατε χθες την ημέρα της γιορτής μου, τις τόσες ευχές, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και θα πω αυτό που είπα και στο βιντεάκι που έγραψε το πρωί, ότι ένας ελάχιστος, ένα μόνο μέρος από αυτή την αγάπη μπορώ να το τοποδώσω μέσα τις εκπομπές. Αυτή είναι η υπόσχεση, είναι η δέσμευση που δίνουμε. Δεν το κάνουμε έτσι για να πούμε κάτι. Είναι πραγματικά πολύ ειλικρινής αυτή μου η κατάθεση, ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας, όσες δυνάμεις έχουμε, θα τις δίνουμε μέσα από την εκπομπή να σας κρατάμε παρέα. Και στα καλά, εννοείται που είναι το πιο ωραίο, στα πανηγύρια, στις φιέστες, στα πρωταθλήματα, στα γλέντια, στα τραγούδια, στις χαρές, αλλά και στις δύσκολες φάσεις, στις δύσκολες στιγμές, εκεί που χρειάζεται να στηρίξει ο ένας τον άλλον, όπως έγινε αυτό το περίεργο φέτος Μάρτιο-Απρίλιο. Αυτό έχω να υποσχεθώ. Είναι δέσμευση, είναι υπόσχεση, σας δίνω το λόγο μου. Όση δύναμη έχω. Και δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε πάντα, εννοείται. Λέω όμως να προσπαθούμε να σας παίρνουμε το μυαλό από τη στενοχώρια, να σας έχουμε χαμογελαστούς, να σας έχουμε αισιόδοξους. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια. Δεν μας πέφτει με τίποτα η αισιοδοξία. Ξεκάθαρα το λέμε, έτσι. Έτσι. Σήμερα που υπάρχει Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, 22 Μαΐου, πάει και ο Μάης. Καλά, φέτος έχουμε χάσει μέρες, εβδομάδες, αυτά δεν είναι. Εντάξει. Παραπροχθές 35 βαθμούς, βερμούδες, κοντομάνικα, air condition full. Εχθές 18 βαθμούς. Βροχή, αγιάζει, νεροποντή. Κατακλυσμός, γίνεται ρε παιδιά. Ο καιρός, τι αβαβάου παπαπάου είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο. Να πούμε τα δικά μας, να πούμε τα ωραία. Σήμερα έχω υποσχεθεί από χθες, λίγο παραπάνω θα αφιερώσουμε στον μεγάλο δάσκαλο, στον σπουδαίο σατυρικό καλλιτέχνη, στον πολυτάλαντο και πρωτοπόρο Βασίλη Τριανταφυλλίδη, στον κατακόσμο Χάρη Κλίν. Σαν σήμερα, σαν χθες συγκεκριμένα, 21 Μαΐου του 18, έφυγε από τη ζωή. Αυτό που λέω κι εγώ, αυτό που λένε οι περισσότεροι, είναι ότι δεν άντεξε τον καημό και τη στεναχώρια για το χαμό του γιου του 2 χρόνια πριν, το 16, που ο γιώκας του, ο Νίκος, πρόλαβε να μας αφήσει πρίκα αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ για τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ. Αλλά όταν έχουμε πει διαταράσσεται η φυσιολογική ροή των πραγμάτων, όταν έρχονται ανάποδα στη φύση, στη ζωή, όταν
αλλάζει η σειρά, η φυσιολογική σειρά, το πώς πρέπει να φεύγει πρώτα ο μεγάλος σε ηλικία και μετά ο μικρός, όταν και αυτός γεράσει να φύγει, αν αυτό το πράγμα διαταραχθεί, όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, τότε υπάρχει πολύς πόνος, υπάρχει πολύ δυστυχία, υπάρχει πολύ πίκρα, πολύ στεναχώρια. Όταν φύγει πρώτα, όταν ο πατέρας χάσει το παιδί και η μάνα χάσει το παιδί και φύγει πρώτα το παιδί και μετά οι παππούδες, μετά οι γιαγιάδες. Μεγάλη δυστυχία. Και αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά δεν τα φέρνεις πίσω. Εκεί δεν υπάρχει κάτι να μπορέσεις να το διορθώσεις. Όπως έχουμε πει, ο θάνατος είναι το μόνο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να διορθώσουμε. Έφυγε λοιπόν ο γιος του και έτσι ο Βασίλης, έτσι λέω εγώ, ούτε γιατρός είμαι, ούτε ψυχολόγος είμαι, προλάβαμε, το έχω πει και αυτός ήταν και ο καημός μου, να μιλήσουμε, γιατί τον είχα πραγματικά παρακαλέσει με πολύ σεβασμό να έρθει στην εκπομπή πριν φύγει ο γιος του. Και είχαμε μιλήσει 2-3 φορές, είχε ακούσει και την εκπομπή και απλά μετά ήρθαν τα πράγματα αλλιώς και δεν έγινε ποτέ. Όλοι εμείς που λέμε ότι κάνουμε κάτι που μπορεί να έχει σχέση με σάτιρα ή με χιούμορ ή με ψυχαγωγία, ξέρουμε πολύ καλά πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Και σήμερα έχω έτσι 1-2-3 ηχητικά, όσοι είστε από 35 και πάνω, θυμάστε αυτές τις περίφημες κασέτες, τότε παίζαμε κασέτα, όποιος δεν έχει γυρίσει κασέτα με το καπάκι του στυλό Μπικ, νομίζω ότι δεν έχει ζήσει πράγματα στη ζωή του, και δίσκους, γιατί έβγαινε σε δίσκους τότε, δεν υπήρχαν τα CD, με τις φοβερές ατάκες του, με τα φοβερά του σχόλια, με το φοβερό του χιούμορ και πολύ μπροστά σε πολλά πράγματα από αυτά που είχε πει, πολύ προφητικά, διότι ένας σατυρικός καλλιτέχνης δεν είναι μόνο να κάνει τον κόσμο να γελάει, είναι να τον προβληματίζει κιόλας ή μέσα από το χιούμορ, μέσα από την σκοπτική του ματιά, να κριτικάρει κιόλας τα πράγματα στην κοινωνία, να χτυπάει αυτούς οι οποίοι έχουν την εξουσία και δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Αυτό ήταν το νόημα της σάτιρας και από πολύ παλιά, αν ξεκινήσουμε από τον Αριστοφάνη και πάμε πολλά χρόνια πίσω, όσοι έχετε παρακολουθήσει παραστάσεις, αυτό έκαναν και τότε. Αυτό έκανε και ο Αριστοφάνης. Και γέλιο, αλλά και χέρι άγριο εκεί που έπρεπε και σκληρή κριτική και συνδυασμός αυτών των δύο. Αυτή είναι η σάτιρα. Αυτή. Θα πάμε να ακούσουμε και μερικά ηχητικά, θα ανοίξουμε και γραμμές. Θέλω να πω ότι σήμερα κληρώνουμε μία υπέροχη σακουλάρα κρέατα από το κορυφαίο, από το νούμερο 1 κρεοπωλείο στην πόλη, το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29, εκλεκτά, πεντανόστιμα, υπέροχα τα κρέατα εκεί. Το κάνουμε και μέσα από το μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και γράφετε το μήνυμά σας στο 54222, είναι μόλις 62 λεπτουδάκια μαζί και το ΦΠΑ μέσα. Άρα είναι 50 λεπτά συν το ΦΠΑ 62 λεπτά. Με 62 λεπτά χθες κληρώσαμε πάλι ένα καταπληκτικό δώρο, μια υπέροχη φουρνάρα, να πούμε, ένα φούρνο μικροκυμάτων από τη Μόρις και την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που είναι χορηγός μας. Και να ξαναπώ ότι αυτό το διάστημα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις, ειδικές τιμές από την Μόρις, επειδή υπάρχουν τα 53 χρόνια, υπάρχουν γενέθλια εκεί και έχουν 53%, παρακαλώ το ξαναλέω, 53% έκπτωση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να περάσετε μια βόλτα, να δείτε εκεί τι γίνεται, όχι μόνο σε προϊόντα Μόρις, αλλά και γενικότερα και σε κινητά και σε τηλεοράσεις και σε
ψυγεία και σε καταψύκτες και χίλια πράγματα. Χίλια πράγματα. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι στο Αιγαίο έχετε τη δυνατότητα να φάτε το πιο φρέσκο θαλασσινό, το πιο υπέροχο, το πιο νόστιμο ψάρι στην πόλη σε δύο καταπληκτικές υπέροχες ψαραγορές και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ωρεόκαστρο 69-56-66 με τη Λιβεριά στα νούμερα που σας είπα, αλλά και πε και φε, παίρνεις και φεύγεις, take away που λένε στην ορεινή Λακωνία. Υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα. Όσο για το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην πόλη, μία είναι η λύση, ένας είναι ο δρόμος Τσαντεκίδης στο Ωρεόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο. Εκεί θα βρείτε το αυτοκίνητο που θέλετε μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, το πηγαίνετε σε όποιον μάστορα θέλετε, πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Και βέβαια, γι' αυτό είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια, γι' αυτό έχει το όνομά του καθαρό, γιατί εκεί ό,τι θα δείτε αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ταξί μπορείτε να δείτε εκεί, γιατί και ταξί έχει ο Τσαντεκίδης, αν είστε επαγγελματίας, αλλά και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Ανοίξαμε τον μπλιμπλί και γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι μια πρώτη δόση. Ο Χάρι Κλίν εξηγεί πώς κάνει μίμηση. Μια πολύ χαρακτηριστική μίμησή του ήταν ο Καραμαλής, ο μεγάλος ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, και ακούστε λίγο, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα. Το βάζουμε ευθύς αμέσως. Ο Τζαν Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάσα πέκαμας. Βέβαια έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτό τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε... Σπάρομαι μια προσφυλή φράση του Προέδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του Προέδρου. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν. Άρα πολύ απλό. Όταν λένε Χάρη Κλίν, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών, είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε, γιατί όταν μίλαγε ο Καραμαλής απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες και ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Σου λέει άσε να περάσει το αεροπλάνο για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Και το βάζουν και τις παύσεις. Πάμε. Δεν έχω συνεχίσει. Παύση αεροπλάνο. Να ομέλω. Παύση αεροπλάνο. Για το άτομο. Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα, αυτό το πλατάγιασμα και η ανάσα αυτή. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσσινο που φέρνουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσσινο. Δεν έχω συνεχίσει. Πάυση, αεροπλάνο, βύσσινο. Να αμελώ, πάυση, αεροπλάνο. Για το άτομο μου. Προσγείωση. Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεντων. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο τρία φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίση προφερόταν σενεθέσε. Προσέξτε, σενεθέσε. Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη δίφθογκο Ου. Αντί της διφθόγκου ου, χρησιμοποιήστε το όμικρον, έτσι. Αυτά, έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Τους είχε περιελάβει βέβαια όλους. Και τον Παπαδρέου, τότε και τον Καραμαλή, όπως βλέπετε, Παπαδρέου, Καραμαλής, πέσανε και πριν από
Αυτά που σας βάζω τώρα είναι 1986, 87. Έχει. Πολύ πράγμα. Κατά τ' άλλα, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σώθηκε η ομάδα στο μπάσκετ, σώθηκε λόγω του κορονοϊού, δεν μου αρέσουν αυτά, το έχουμε πει, αλλά σώθηκε. Δεν ρωτηθήκαμε, εμείς όλοι εννοώ, παδί, παραγωγή, εννοείται φυσικά, βγήκε αυτή η απόφαση, απλά την ίδια στιγμή που δίδεται το πρωτάθλημα του μπάσκετ στον Παναθηναϊκό, όλοι ασχολούνται πάλι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί φαίνεται πάλι ότι εμείς είμαστε ο καημός τους. Εμείς, κανονικά η ομάδα, όχι έπεσε, θα έδινε σκληρή μάχη για να γλιτώσει τον υποβασμό. Και αυτό θέλαμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν θέλουμε να μας χαρίζετε τίποτα, δεν θέλουμε πραγματικά καμία χάρη, διότι φαίνεται και η πρεμούρα σας να μας βάλετε στη ζυγαριά και στην τραμπάλα, μήπως τυχόν και μπορέσετε έτσι να διώξετε λίγο από πάνω σας τον ψόγο, τη χλέβη, την τροπή. Πάρα πολλές φορές το έχουμε πει. Η απόπειρα πέφτει στο κενό, να ξέρετε. Και φάνηκε αυτό και στο 14-1 στην ψηφοφορία για το handball γυναικών που ήταν άξια τα κορίτσια για να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά έγινε έτσι όπως έγινε. 14-1. Τη στιγμή λοιπόν που δίδεται το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, χωρίς να το έχει κατακτήσει, και εκεί δηλαδή βάζει τέλος η Ομοσπονδία και σώζει και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που δεν ήταν, το ξαναλέω, δεν είχε τελειώσει, δεν ήταν πεσμένοι, αλλά δίναν μάχη και οι δύο, και εμείς και ο συμπολίτης, για την κατηγορία. Δεν ασχολήθηκε κανένας με τον πρωταθλητή. Όλοι ασχολούνται γιατί σώθηκε ο ΠΑΟΚ. Έγινε, παιδιά, τον καταλαβαίνουμε τον καημό. Τον καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι το βασανό σας. Η πρώτη σκέψη που κάνετε όταν ξυπνάτε το πρωί, η τελευταία πριν κοιμηθεί το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ. Αυτό φάνηκε για μία ακόμα φορά. Για μία ακόμα φορά. Χθες πιάσαμε θέμα το πρωί για το πώς θα γίνουν, με ποιο τρόπο θα παιχτούν τα play-offs. Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει όλο αυτό σε αυτούς τους 10 αγώνες. Είπαμε, είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι σε αυτό που είπαμε και το λέμε ευθαρσώς, ότι θα πρέπει στο μνημόνιο, πώς θα το πούμε, στο πλαίσιο στο οποίο θα συμφωνηθούν οι αγώνες, στους όρους που θα διεξαχθούν αυτά τα μάτς, να μπει οπωσδήποτε ένας όρος, μία προϋπόθεση, το πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, μία ρήτρα, μία προϋπόθεση, ότι σε περίπτωση που προκύψει μέσα στη διαδικασία των play-offs κάποιο κρούσμα κορονοϊού ή κοροναϊού, πείτε το όπως θέλετε, και υπάρξει διακοπή των play-offs, δεν θα ισχύσει η βαθμολογία των play-offs. Δεν θα ισχύσει η βαθμολογία η υπάρχουσα εκείνη τη στιγμή, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στο πώς ήταν η βαθμολογία στο τέλος της κανονικής περίοδου της regular season, που ξαναλένε στα χωριά μας, όπως λέω. Και επειδή έμαθα ότι άκουσαν, χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούνε και στον ΠΑΟΚ. Ξέρουν ότι ό,τι λέμε το λέμε πραγματικά αγνά και μέσα από την καρδιά μας, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς συμφέροντα, χωρίς οτιδήποτε. Ξέρω ότι ακούνε λοιπόν άνθρωποι του ΠΑΟΚ και του Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ. Να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει. Αν μια εκπομπή, αν μια παρέα, αν ένας τύπος που κάθεται πίσω από ένα μικρόφωνο μαζί με τους ακροατές του, γιατί μόνος δεν κάνει τίποτα, καταφέρνει μικρά πραγματάκια, όχι ότι
εμείς το σκεφτήκαμε, μπορεί να το είχαν ήδη υπόψη τους. Απλά το αναφέραμε κι εμείς. Αν καταφέρει λοιπόν μια εκπομπή να βάζει ένα πολύ μικρό λιθαράκι, τότε είναι τεράστια ικανοποίηση. Πέρα από την ψυχαγωγία, πέρα από το χαβαλέ, πέρα από τα τραγούδια, πέρα από την ραδιοψυχοθεραπεία, να βάζει και ένα μικρό λιθάρι. Άρα, το ξαναλέμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Και γιατί το λέμε αυτό, θα πεις καλά, τόσο ψηλιασμένοι. Πάλι μου στέλνα μηνύματα χθες, πέρα μαζί με τα χρόνια πολλά. Ερκωστή, λες να το κάνουν, είναι. Τους έχουμε ικανούς για όλα, παιδιά. Δεν είμαστε δονκιχωτιστές. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους παντού. Όταν πρόπερση λέγαμε ότι αυτοί έρχονται για να μην παίξουν και θα σκαρφιστούν κάτι για να μην αγωνιστούν, και λέγαμε ότι έρχονται για να διακόψουν το μάτς ή να μην κατέβουν καθόλου. Δεν είναι ότι ξυπνήσαμε ένα πρωί και βλέπαμε φαντάσματα. Βλέπαμε τι έρχεται, γνωρίζαμε. Και για μια σερπαντίνα, για μια ανοιχτή χαρτοτενία που τον χτύπησε τον άλλο, να πούμε, στην πλάτη, είχαμε το θέατρο σκιών. Πιο πλατούν τώρα και πιο διασώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν. Ο άλλος με τα κολάρα σπαρτάριζε, να πούμε, κάτω, ψυχοραγούσε. Λες και τον είχε χτυπήσει 220 βολτ τάση ρεύματος, και μετά όλη η λαροτραγωδία. Με τις κλειστές πόρτες στο ιατρείο, με τη μεταφορά στο διαβαλκανικό, με όλο αυτό. Όλο αυτό ήταν ένα χαμένο πρωτάθλημα. Η κλοπή από εκεί προέκυψε. Και ήρθαν και άλλοι μετά με τα βγαλμένα μπουφάν και αυτά, 0-0 παίζουμε, μια χαρά όλα, 1-0, α, είμαστε τρομοκρατημένοι. Και μέσα στα αποδυτήρια γελάκια, σέλφι, χαβαλέ, μπατσάκια. Και μια ωραία ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, πάμε στα playoffs. Δεν σκεφτόμαστε κανένα συν 14 του Γαύρου. Κανένα. Το μυαλό πρέπει να είναι των παιχτών ότι είναι στους 7. Για να μην πω ότι μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο από το ΚΑΣ. Αυτό που εγώ θα έλεγα αν ήμουν ο προπονητής στους παίκτες: ξεκινάμε με 0 βαθμούς. Όλοι. Καθίστε κάτω, δείτε το Invincibles, την αίτητη πορεία, θυμηθείτε τις σφιγμένες γροθιές σε κάτι τάκλι, να πούμε, στο κέντρο. Θυμηθείτε τι κάνατε εσείς. Εσείς είστε, η συντριπτική πλειοψηφία είναι ίδια. Θυμηθείτε αυτά τα σκηνικά μέσα στα ποδητήρια, αυτό εδώ. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι δηλαδή. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι πραγματικά. Υπάρχει περίπτωση να χάσει αυτή η ομάδα? Αυτούς έτσι όπως τους ακούστε, ξεχάστε, βγείτε από το σώμα του ΠΑΟΚΤΣΙ. Και βλέπετε αυτό. Ένα τύπο να κοπανάει τα ντουλάπια, τα συρτάρια, τους φοριαμούς, τα πλυντήρια, να πούμε, μέσα στα ποδητήρια, με πεταγμένες φλέβες όλοι, με σπίθες να βγαίνουν από τα μάτια. Ο Κρέσπο, πάντα ήρεμη δύναμη, σε αυτή τη φάση φαίνεται η επιτυχία του αμυντικού διδύμου, του πιο σπουδαίου αμυντικού διδύμου στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πέφτει ένα μπουκάλι, πηγαίνει ο Κρέσπο μέσα στον χαμό, μέσα στο πάμε αυτά, θέλω τη φάει, fucking yeah, πάμε να τους κάνουμε, ας, και πάει και σηκώνει το μπουκάλι ο Κρέσπο ήρεμα, όπως βγάζει την μπάλα ήρεμα από την περιοχή, όπως χτίζει από πίσω το παιχνίδι. Τεράστια η απώλειά του. Όταν χάσεις κάτι, τότε το εκτιμάς. Φιλαράκια μου, ζουμουζάκια μου, ο Κρέσπο, δεν θα τη βρω την εκπομπή, την επομένη, θα τη φέρω, θα βάλω ηχητικά την επομένη της απόκτησής του. Γιατί το τι έχει γίνει στο παρελθόν μας διδάσκει στο παρόν και στο μέλλον. Όπου πήγε τους έριξε, ο γυρολόγος δεν στέριωσε, δεν τον θέλαν στην Αγγλία, δεν τον γουστάραν στην Ιταλία, τον διώξαν από την Ισπανία, τι φάτσα είναι αυτή, τι δόντια είναι αυτά, τι περίεργη φάτσα είναι. Και παίρνουμε αυτόν, με αυτόν θα προκόψουμε, με αυτόν θα πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, με αυτόν θα χτυπήσουμε τους κάτω ή κάτω, βέβαια πάντα, ό,τι έπαιρναν,
το παρουσίαζαν σαν να ήταν Κράμα, Ρονάλντο, Μέση, Αγουέρο, Ιμπραήμοβιτς, Μπεκεμπάουερ, Τζόρτζ Μπέστ, Πελέ, Μαραντόν, όλα ένα πράγμα απίστευτο, έτσι. Εμείς να σπεύσουμε μόνοι μας, να αποδομήσουμε, να λιδωρήσουμε. Έχουμε βέβαια και στην πόλη μπόλικους που είναι έτοιμοι. Μόλις ρίξει ο άλλος το τυράκι, αμέσως να τον ξεφτελίσουμε τον παίχτη. Και υπάρχει πάντα ο γραφικός που λέει ματάκι χορταράκι. Αφήστε ρε παιδιά να το δούμε πρώτα. Και αν δεν κάνει, βεβαίως θα το πούμε πρώτη-πρώτη. Δεν έχουμε καμιά υποχρέωση. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία να τους αποθεώνουμε όλους και να λέμε τι καλή που είναι τη στιγμή που βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Κρέσπο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν βάλω τις εκπομπές τότε στον αρένα, την επομένη της μεταγραφής του παιδιά, θα πείτε δεν μπορεί. Και βέβαια προς τιμήν του περισσότερου κόσμου που βγήκε και έλεγε μετά παιδιά, εγώ έλεγα τα πήρα πίσω. Πώς πήγα την κουβέντα στον Κρέσπο τώρα, έλεγα για τις πεταμένες φλέβες, για τα μάτια που βγάζαν φλόγες στα ποδητήρια, σε αυτό το ηχητικό που σας έβαλα. Οι παίχτες λοιπόν πρέπει να μπουν έτσι. Ξεκουράστηκαν πάρα πολύ και σωματικά και ψυχικά. Είχαν όλο τον καιρό να κάνουν αναθεώρηση των πραγμάτων μέσα τους, όπως όλοι μας, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν τι δεν έκαναν φέτος που το έκαναν πέρσι, να δουν τι πόλεμο τρώνε, πόσο πολύ ενόχλησαν με αυτά τα δύο double, πόσο πολύ θέλουν να τους δουν να γκρεμίζονται την κορυφή, πόσο πολύ θέλουν οι αντίπαλοί μας αυτό να είναι απλά μια φωτοβολίδα στον ουρανό. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί είχα πάλι διάλογο χθες με αεξίδες στο inbox, πολιτισμένοι και προς τιμήν τους. Εμείς, αν δεν αξίζουμε κάτι, δεν θέλουμε να το παίρνουμε λεβέντες. Και επειδή προφανώς μπήκατε πρόσφατα στην παρέα μας, θα επαναλάβω κάτι, θα γίνω κουραστικός για τους παλιούς. Όταν σας έκλεψαν το πρωτάθλημα επί Βάλνερ, εσάς τους αεξίδες λέω. Όταν λοιπόν σας έκλεψαν το πρωτάθλημα που δικαίως το είχατε κατακτήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όταν λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία με το Βάλνερ, φώναζα εγώ. Το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ. Και αεξί με είπαν τότε. Και αεξί. Ήταν η περίοδος που με έλεγαν αεξί. Μετά ήμουν βάζελος, μετά ήμουν ξανά αεξής. Και μετά ξανά βάζελος και ξανά αεξής. Αλλά δεν βάργεσαι, δεν γαμπίμπιπ. Και έλεγα λοιπόν, αυτό είναι το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Και φώναζε βέβαια η ΑΕΚ ότι ρε παιδιά, εδώ γιατί να γίνει αυτό, γιατί να δοθεί αυτό το πρωτάθλημα στα χαρτιά στον Ολυμπιακό με την ιστορία του Βάλνερ. Τότε λοιπόν αξίζατε να πάρετε αυτό το πρωτάθλημα. Και εμείς έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είστε φρέσκοι στην παρέα και κρατάτε μόνο το τελευταίο, σας ενοχλεί το χάρτινο που λέμε. Εμείς είχαμε πει ότι η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς έπαιξε μπαλάρα εκείνη η ομάδα. Μπαλάρα εκείνη η ομάδα. Και το αναγνωρίζουμε φυσικά. Και αναγνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ του Μπάρλου ήταν μια άλλη ΑΕΚ. Και βεβαίως βγάζαμε το καπέλο πάντα στο Θωμά Μαύρο, στο Στέλιο Μανολά, στο Σαβεύσκι, στον Τζάρτα, στον Οκόνσκι. Ξέρουμε να αναγνωρίζουμε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Και προς τιμήν του ένας από αυτούς που συζητούσαμε χθες, ο Παναγιώτης από την Κυψέλη, μου είπε, όντως ποτέ δεν έχεις πει χανούμια. Ποτέ. Μα καλά, είμαι από το ίδιο μέρος. Και αυτό που κατηγορούμε άλλους, αυτό που λένε για την καταγωγή μας, για τις πατρίδες μας, από εκεί που ξεκίνησαν όλα, θα πιάσω δηλαδή, εγώ είμαι ας πούμε ο Κωνσταντινοπολίτης, εγώ είμαι ο Έλληνας και εσύ που ήρθες από εκεί είσαι χανούμι. Λέτε ρε παιδιά, δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Απλά κάποιοι παρεξηγούνται που τους λέμε για το χάρτινο. Παιδιά, δεν το πήρατε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Δεν αλλάζει ρε παιδιά αυτό, όσα χρόνια και να περάσουν. Το πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ και προσέξτε, μετά από την κλοπή είχε η ομάδα αυτή τα αποθέματα να πάει και να κάνει πόσες νίκες ακόμα. Γιατί περίμενε να στραβοπατήσει και να πούνε, είδατε, ορίστε, το χάσετε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έλα ο Μοντέ που είχε τεράστια ψυχικά αποθέματα και αυτή η κουφάλα ο Ρωμάνος, κουφάλα δέντρου και δοντιού, τους είχε στην τσίτα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Balance, self-confidence.
Determination. Huge quality. Γιατί περίμεναν αυτό. Μετά από την κλοπή, μετά από όλα αυτό σου λέει θα καταρρεύσουν. Θα το χάσουν για βαθμολογικά, να μην μπορούν να μιλάνε. Έλα όμως που πήγε η ομάδα και έκανε μόνο νίκες και το πήρε μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δεν αλλάζει αυτό ρε παιδιά, πώς το λένε. Μπορεί να ενοχλεί τους αεξίδες που το λέμε. Αλλά είναι έτσι, είναι η πραγματικότητα. Όπως δεν γουστάρουμε έτσι όπως έγινε τώρα στο handball. Είπαμε 14-1. Όπως δεν γουστάρουμε που σώζεται έτσι η ομάδα στο μπάσκετ. Δεν είχε πέσει η ομάδα. Ναι, ήταν στο τέλος, δεν είχε πέσει. Και αυτό το διευκρινίζουμε. Δεν ήταν υποβιβασμένη η ομάδα, δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Είχε μαθηματικές ελπίδες να πάει να πάρει τα μάτς και να σωθεί. Αλλά και πάλι βλέπετε ότι γκρινιάζουμε. Θέλουμε και οι αντίπαλοι μας να καταλάβουν. Είμαστε διαφορετικοί φιλοί. Είμαστε διαφορετική ράτσα. Είμαστε περίεργοι, είμαστε αισθηματίες. Αλλά κυρίως είμαστε καθαροί. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Οι αντίπαλοι. Και όποιος μπαίνει σε αυτή την παρέα θα πρέπει να σεβαστεί πράγματα. Βλέπετε, δεν κλείω κανέναν. Ελάτε να μιλήσουμε. Να διαφωνήσουμε βεβαίως. Το ότι εσύ υποστηρίζεις κάτι άλλο θα σε κάνει εχθρό μου. Θα πρέπει εγώ δηλαδή να σου μιλήσω απαξιωτικά, να σε βρίσω. Σέβομαι, υποστηρίζεις κάτι άλλο. Σέβομαι καταρχήν την κάθε καψούρα. Ο άλλος έχει καψούρα με τον Άρη. Οκ, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η καψούρα του. Σέβομαι όμως ότι ο άλλος έχει καψούρα με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να διαφωνώ μέχρι την τελευταία υποδιαστολή. Αλλά σέβομαι όμως ότι ζει και αναπνέει για την ομάδα του. Ότι τρώει καψούρα. Ότι ξενυχτάει τα βράδια όταν χάνει. Ότι βάζει από το υστέρημά του να πάει να δει την ομάδα του. Ότι κλαίει στην ήττα. Ότι τρελαίνεται. Κλαίει και στη νίκη, τη μεγάλη. Σέβομαι. Οπαδός με οπαδό μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αυτό το σέβομαι. Τώρα το ότι μπορεί να έχει διαλέξει κάτι το οποίο δεν είναι καθαρό ή το οποίο για μένα είναι συνυφασμένο, ας πούμε, το κατεστημένο με το κύβδηλο, με το ψεύτικο, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη. Φαντάζομαι ότι και αυτός όταν ξεκίνησε να υποστηρίζει μια ομάδα, δεν είχε αυτό στο νου του. Γι' αυτό και κάμποσοι από αυτούς έχουν γυρίσει την πλάτη στην ομάδα τους για τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Όσο για το, απαντώ τώρα και κλείνω γιατί άργησα στο διάλειμμα, στην ερώτηση του Δημήτρη από το Παγκράτη. Γιατί χθες μέρα της γιορτής είχαμε ανταλλαγή μηνυμάτων με πολλούς, όσους μπόρεσα. Φίλε, πίστεψέ με, αν ο Ιβάν Σαββίδης έκανε πράγματα σαν αυτά που κάνουν οι κάτω, όχι εγώ, μην περιμένεις μόνο εγώ από έναν άνθρωπο, όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός θα αποδοκίμαζε. Είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε Σαββίδης, ήμασταν ΠΑΟΚ και πριν το Σαββίδη. Όχι απλά τον αγαπούμε, τον λατρεύουμε, γιατί είναι ο ευεργέτης της ομάδας, γιατί έχει κάνει τόσα πράγματα, όχι μόνο για την ομάδα, για την πόλη, για τη Μακεδονία, για τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν θέλω πάλι να λέω, γιατί δεν μου αρέσει συνέχεια να πενεύουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα κρυφτούμε, θα τα αποκρύψουμε αυτά που έχει κάνει. Όταν βγήκε τον Μπουφάν τον ξεσκίσανε όλοι, ήταν όλοι πρόθυμοι να ασχοληθούν με το Σαββίδη. Όταν όμως κάνει τις αγαθοεργίες ή τις φιλανθρωπίες, μούχτι. Το περνάμε απ' έξω απ' έξω. Κλείνω παρένθεση λοιπόν και πάω στο διάλειμμα. Πάμε στο διατάφτα. Όρος στα play-offs, αν υπάρξει διακοπή εν μέσω play-offs λόγω κάποιου κρούσματος, άκυρα όλα τα play-offs, δεν μένουμε στην εκεί βαθμολογία, γιατί υποψιαζόμαστε ότι πολλοί θέλουν, σε περίπτωση που παραμείνουν αυτοί οι μείον 7 και η ΑΕΚ είναι μόνο στον ένα πόντο διαφορά, με το που θα μας καβαλήσουν στη βαθμολογία, με το που θα περάσουν από πάνω να πούνε διακόπτεται. Πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ, αντίο ζωή. Ας μπει λοιπόν ο όρος αυτός και μόνο με αυτή την προϋπόθεση να μπει να παίξει ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολης Πολιτών. Κύριοι, εμείς από την αρχή, ενώ δεν μας συνέφερε, λέγαμε να παίξουμε, έλεγε ο ΠΑΟΚ από την αρχή. Έτσι, προς τιμήν τους. Προς τιμήν τους. Άλλος θα έλεγε, όχι φίλε, παύλα. Παύλα, από την αρχή έλεγα, εμείς να παίξουμε. Αλλά να παίξουμε όχι όπως θέλετε εσείς, με τις συνθήκες όπως πρέπει. Με VAR. Όχι χωρίς VAR,
Και αν μπορούσαμε με ξένους ηγετές, δεν μπορούμε. Καθυστέρησα στο διάλειμμα, επιστρέφω! Εδώ είμαστε! Κρεατάκια δίνουμε σήμερα. Τσιτσί, κρεατάκια όχι αυτά στη μύτη. Κρεατάκια, τσιτσί, υπέροχα, λαχταριστά, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Θυμίζουμε, εκεί λοιπόν θα βρείτε αυτά τα οποία θέλετε από κρεατικά, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Στον Εύοσμο, στη Μενελάου 29. Χρόνια τώρα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Μιχάλης δίνει στον κόσμο τσιτσί. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888 και στέλνετε το μηνυματάκι σας στο FM κενό το μήνυμά σας στο 54-222. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστάκη. Γιώργο! Έχεις κάνει πέντε. Πέντε έχεις κάνει τρίπλα. Πέντε. Πολύ δυνατός είσαι, φίλε, είσαι πολύ δυνατός. Τελείωσε, παίρνουμε... Είσαι φίλε πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Τι να πω, έχεις πολύ ήθος. Πολύ ήθος, φίλε, πολύ δυνατός. Τι να λέμε τώρα. Τι κάνουμε, φίδια λούζουμε. Για πες, Γιώργη. Τι να πεις και τι να κάνεις. Είμαστε, όπως έλεγε ο Αργυρόπουλος, είμαστε μια ωραία... Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, καταρχήν το 4-16 και εδώ στα κάπου που έχει περισσότερα ανάγκη η οικογένεια. Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τεράστιος. Τεράστιος. Και πάντα ήτανε συντζήτα ντυμένος. Βέβαια. Κύριος στην τρίχα και φοβερός χορευτής. Εκκρεμεί δεύτερη εκπομπή για ελληνικό κινηματογράφο. Δεν προλάβαμε με μία. Έτσι. Δεν ξεχνάω. Έχω κάποια ηχητικά ακόμα για Χάρη Κλίν σήμερα, αλλά με τις γραμμές θα κοιτάξουμε όπως μπορούμε. Για κάποιον κύριο, ο οποίος γύρισε και είπε εάν υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό ο μεγάλος μας Ιβάν Σαββίδης, μην ξεχνάει ότι κάποιος κυβέρνησε την Ελλάδα χωρίς να έχει πάει. Ένας μόνο. Είχε υπηρετήσει το αμερικανικό ναυτικό. Μα δεν είναι τελείως αστείο, Γιώργο μου, και γι' αυτό δεν συνεχίζαμε την κουβέντα μας. Όταν ο άλλος ζούσε τόσα χρόνια στο ξενοδοχείο, να τον φέραμε τι, στα 60 να πάει φαντάρος, δες τι βρήκαν να ασχοληθούν τώρα. Αυτό είναι, όχι, ξέρεις τι είναι, συνέχιση της επιχειρηματολογίας της δήθεν του λιμανιού. Η Αλεπού, ας το φίλε. Θα πιάνει, θα κάνει κρυμματέρι. Εντάξει τώρα. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Ναι. Και κατά δεύτερον, βρέθηκε και κάποιος λακόμιλοι απλήρωτος από το Μαρινόπουλο. Από το 2013. Ναι. Ήταν, λέει, ο παλιός ο Μαρινόπουλος, δεν ήταν ο καινούριος ο Μαρινόπουλος. Εντάξει. Να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μας και να κοιτάξουν τα δικά τους, το τι συμβαίνει μέσα στη δικιά τους ομάδα και να μας αφήσουν ήσυχους. Να μας αφήσουν ήσυχους. Ο καθένας τα του οίκου του. Να μην ασχολούνται με εμάς. Τέτοια ζήλια. Τι να πω ρε παιδιά να πω. Λοιπόν, όσο για το ποδόσφαιρο. Ναι. Πολύ φοβάμαι, συμφωνώ με εσένα απόλυτα, ότι έτσι και μας καβαλήσει κατευθείαν σε ένα παιχνίδι, θα διακοπεί το... Κανένας φροντιστής, κανένας κυπουρός, κανένας εξοφυλαρούχας. Μα είναι τόσο εμείς... το πόνιρο. Ας μας λένε, δεν πειράζει, ας μας λένε περίεργους και γραφικούς. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε αυτό. Βάλτε εσείς τον όρο και ας είμαστε εμείς οι περίεργοι. Και οι, να πούμε, υποψιασμένοι. Κανένα πρόβλημα. Κανένα, δεν πειράζει. Βάλτε εσείς, όρος. Μόνο έτσι βγαίνουμε να παίξουμε. Να το βάλουμε. Είμαστε έτσι. Η μόνη ομάδα που δεν έπεσε στην Β και Γ και τρίτη κατηγορία για να σβήσουν τα χρήματα. Ακριβώς. Πήγε ο άλλος μπραφ το τσάι, 11. Ξόφλησαν και τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι. Από εκεί ξεκίνησε όλη φίλε η πρεμούρα τους. Σου λέει αυτός χαλάει την πιάτσα. Να πληρώσεις. Έλα σπάτω. Γιώργη μου! Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά. Ναι. Καλημέρα σας. Ζουμουσού με τον Κωστή. Καλό στο Μένιο με το γδούπο του.
Και ο Γδούπος από το θρύλο εδώ και 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο έχει ακουστεί. Με ρώτησε χθες ένας. Αυτό τους πειράζει. Ο Μένιος λέει, ο Μένιος ο Γδούπος, πρόσεξε έτσι, αυτό, έτσι, αυτό ήταν το γραπτό μήνυμα. Ο Μένιος ο Γδούπος λέει μένει μέσα στο Λαγκαδά, με ρώτησε φίλος. Μέσα, είσαι, μέσα. Μέσα στο Λαγκαδά, έτσι. Άρα σε κατάλαβε. Σε κατάλαβε ποιος είσαι. Καλά, εντάξει. Δεν αλλάζουμε τη φωνή μας πες όταν βγαίνουμε. Μεγάλο κατόρθωμα. Η ίδια φωνή είναι. Λοιπόν. Ναι. Ας έρθουμε στα δικά μας τώρα. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τα παιχνίδια με Έλληνες διαιτητές και χωρίς VAR. Όχι, όχι. Το χωρίς VAR δεν ισχύει. Μένιο. Το ρώτησα, το έψαξα. Μην τυχόν και γίνει ακόμη και το με Έλληνες διαιτητές. Μένιο μου. Καταρχήν. Μη χαλάς τζάμπα. Οι συνθήκες πρέπει να είναι οι ίδιες. Με αυτές που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μη χαλιάσει τζάμπα. Οτιδήποτε άλλο. Το ξεκαθαρίζω. Μην τζάμπα, μην κάνουμε κουβέντα. Θα γίνει με VAR. Απλά θα υπάρχουν Έλληνες μέσα στο VAR και Έλληνες διαιτητές. Αυτό ισχύει. Είναι μειονέκτημα για μας. Φυσικά είναι. Εννοείται. Εντάξει. Αυτό γιατί οι συνθήκες ή οι κανονισμοί δεν είναι οι ίδιοι όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Έλα, τώρα πολλά έχουν αλλάξει. Όπως καταλαβαίνεις, τι να κάνουμε. Εντάξει. Και ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα νορμάλ. Είναι το κακοποιό στοιχείο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Τι έγινε, έπεσε. Έπεσες, Μένιο, έπεσες. Έπεσες, ξανασήκω. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όχι, δεν θέλει, πάμε εδώ. Καλημέρα. Τι έγινε ρε παιδιά, ναι. Εδώ, ναι! Καλημέρα! Πλάκα μας κάνετε. 0-3, εδώ, ναι! Γεια σας! Παρακαλώ! Απίστευτο, παιδιά. Ναι, γεια σας! Δεν γίνονται αυτά. 0-4, παιδιά, κάτι έγινε τώρα εδώ. Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Ναι! Σας ακούμε! Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ναι! Μας ακούτε! Πέσαμε. Πέσαμε. Έχω 4 λαμπιόνια. Πέσανε και τα 4. Δεν γίνονται αυτά. 23-10-287-888. Κάτι έγινε, παιδιά. Ναι. Παρακαλώ. Όχι, ρε φίλε. Εδώ. Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Πάμε τώρα να δούμε. Ναι. Πόπο. Έχεις ρίξει. Είναι νομίζω παγκόσμιο ρεκόρ τρικλοποδιά σε γραμμές. Το μαρκάρισμα είναι Ραλφ Μάτσιο του Πελαργού, να πούμε, η καρατιά στο Λαρίγκι. Δεν μου ξέρεις. Εγώ είμαι αυτός. Εσύ, αδερφέ, 4! Και πρόσεξα με κιόλας. Εκτός ότι έβγαλα γραμμή από 4, βρήκα και πελάτη. Μπήκε και πελάτη μέσα. Και πελάω από φίλε, triple double figure. Κωστάκι μου, να χαίρεσαι την γιορτή σου, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ, που λέει και εσύ αγκετά πάμε, αλλά εντάξει, ήταν και ωραίο το και που κάναμε, ήταν φοβερό να πω. Μαγεία. Μαγεία. Ποιος ακροατής, αυτός 1-0. Τι μίμηση ήταν αυτή. Ποιος ακροατής. Ωραίος μίμος ήταν αυτός που με έκανε πάντως. Καταπληκτικός. Με ίδιο ρε φίλε. Ίδιο. Να μην βάζεις, αυτό είναι. Πες να μην σε κόψω. Όχι, τίποτα, πες. Δεν έχω, πες. Όχι, για τον ακροατή, είπες αυτόν τον ακροατή, τι πήγες να πεις. Ότι ακροατής με ένα τηλεφώνημα έβγαλε και τους δύο να πει χρόνια πολλά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ας πούμε. Δηλαδή double face τηλεφώνημα. Μαζί να τελειώνουμε, να μην χρεωνόμαστε και πολύ. Χρόνια πολλά και στους δύο, ανοιχτή ακρόαση. Χρόνια πολλά και στους δύο, ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, όποιος το βρει από τους επόμενους ακροατές, ποιος ήταν αυτός που μας το έκανε αυτή την έκπληξη. Μιλήσαμε οι δυο μας, μάλλον και με αυτόν οι τρεις μας. Μας είπε και στους δύο χρόνια πολλά. Με ένα τηλεφώνημα, με ένα μπάρο, δυο τριγόνια. Την έβγαλε κούτρα. Μαγεία, λοιπόν, τον κερνάω μία διαδρομή από το σπίτι του μέχρι το κέντρο που θέλει να πάει και καφέ στο δρόμο. Πρόσεξε τι τάζεις, γιατί μπορεί το σπίτι του να είναι στην καβάλα. Μας ακούνε στο σπίτι. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Λέει να πάρει ωραίο. Πάνε με μέχρι Θεσσαλονίκη και ξανά πίσω. Όχι, μιλάμε για εντός πόλης. Για εντός πόλης. Για πες, Κωστάκη. Εντός πόλης, όποιος γουστάρει. Και καπεδάκι διαδρομή. Λοιπόν, φιλαράκι, ένα θα σε πω για αυτό που ξεκίνησε με το θέμα. Αρχές δεκαετία του 90.
Απλά επειδή πέρασαν λίγα χρονάκια, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Αλέξανδρος Παλάς ή στο Νεράιδα Παλάς. Δούλευα σερβιτόρος και ήταν εκεί ο Χάρη Κλίν, έκανε τα δικά του και ήταν και ο Μητσιάς μετά, έβγαινε και τραγουδούσε. Τον είχα δει δηλαδή και από κοντά πολλές φορές, είχα μιλήσει, ωραίος άνθρωπος. Πέρα πολύ χιούμορ, πολύ πολύ μπροστά. Και τότε που ήταν και μεγάλος, έτσι, αλλά ήταν ωραίος. Ναι. Έλεγε διάφορα εκεί τότε για τον Ανδρέα και την μη ξέρω. Χαμός. Έχω διάφορα εδώ τώρα. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ δυνατός. Λοιπόν, αφήνω να πάρουν και άλλοι. Ζούμου σου. Γεια σου, Κωστάκη μου, ζούμου σου, και θα κλαίτε. Ποιος είναι αυτός ο ακροατής εδώ, quiz. Δεχόμαστε, δεχόμαστε. Σωστή απάντηση και το αυτός ένα μηδέν. Φιλιά. Γεια σου, Καραγιάν. Πάμε εδώ. Ναι. Τις ξανασηκώσαμε. Παιδιά, τέσσερις μαζί αγκαλιασμένοι. Ναι. Καλώ στη Φραγκφούρτη. Θέλω να δηλώσω στον Κωστή να προσέχει ποιος ήταν, γιατί ήμουν εγώ και θα με πάει Φραγκφούρτη. Καλό στον τυχερό πατέρα που η οικογένεια τη γιορτή του πατέρα στη Γερμανία του χαρίζει μπλούζες του ΠΑΟΚ. Σωστά τα λέω. Ήταν original από τη μικρά σας. Καλά, εννοείται φίλε. Μαϊμού δεν είναι. Μαϊμού ΠΑΟΚ. Βλάπτει στον ίδιο τον ΠΑΟΚ παίρνοντας μαϊμού μπλούζα ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Και ήταν και η μέρα του μπαμπά χτες στη Γερμανία. Ναι, γι' αυτό το είπα. Fat attack, ναι. Δηλαδή. και ονοματικά. Εσύ δηλαδή έχεις την ίδια μέρα έχεις γιορτή, Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτή του πατέρα, νομίζω κάνεις διάφορα. Κάνεις double dot, κάνεις triple double figure, κάνεις double, κάνεις double pass. Και παππούδες και γιαγιάδες. Να έχεις και ένα γενέθλιο εκεί, να γίνει παρανάλωμα. Να έχεις και ένα γενέθλιο μαζί και να γίνει χαμός. Τα χάνεις όλα μετά. Ένα δώρο για όλα. Κρίμα. Και να είναι και Χριστούγεννα, ε. Ου, φίλε, τραγικό. Τραγικό. Για πες, Κωνσταντίνε μου. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μου, να σε χαίρονται όλοι. Επίσης, φιλαράκι μου, επίσης. Όλοι που σε αγαπάνε. Ευχαριστώ πολύ. Ένας από τους τέσσερις αγκαλιά που πέσαμε μου κι εγώ. Και θέλω να δηλώσω ότι και ο Χάρη Κλίν για μένα ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία με πολιτικοποίησαν τότε. Και εγώ 16 ναι. χρονών, το 70 γεννημένος και μεγάλωσα, ξέρεις, με τους θεϊκούς διαλόγους Παπανδρέου Καραμαλή. Φοβερούς. Εμένα ήταν ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω μιμήσεις τότε. Παπανδρέου, Καραμαλή, Μητσοτάκη, αυτοί ήταν τότε, έτσι. Αυτοί, τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα, μόνο τότε υπήρχαν. Κλείνω την παρένθεση. Και ήτανε, παιδί μου, είπα, αυτό θέλω να κάνω. Όταν μεγαλώσω. Δεν λες ρε παιδί μου σε αυτή την. Σαν πιτσιρικάς, ότι ξέρεις θέλω να γίνω αστροναύτης, θέλω να γίνω άλλος, θέλω να γίνει, ξέρω εγώ, οδηγός ράλι, θα γίνω, ξέρω, μπασκετμπολίστας. Φίλε, εγώ εκεί είπα ότι αυτό, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά εντάξει, δάσκαλος. Παιδί, σου έκανε όχι μόνο εσένα καλό και εμάς μας έκανε καλό. Σε ευχαριστώ πολύ. Του το είχα πει κιόλας και αισθάνομαι πολύ ευτυχής που μπόρεσα και του το είπα. Έστω από το τηλέφωνο. Λοιπόν. Πάμε. Άντε, και Κωστάκη μου. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον ξάδερφο τον Ταρίφα, τον Νίκο. Πήρε χθες τηλέφωνο, ένας από τους λίγους που παίρνουν κάθε χρόνο τηλέφωνο και λένε μπράβο. Γιορτή μου. Μπράβο. Ταρίφα στη Θεσσαλονίκη. Ταρίφα. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Κωνσταντάν! Φιλιά στη Φραγκφούρτη! Φιλιά στη Φραγκφούρτη! Και σε αυτούς που μας ξέχασαν δεν πειράζει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Θα πάρουν σήμερα κάποιοι. Αμάν αδερφέ! Έχω ακούσει το φοβερό. Κωστής. Ξέχασα ότι είσαι Αγίου Κωνσταντίνου. Βέβαια, τεράστια διαφορά. Έλα πάμε. Δεν πειράζει. Εύχομαι να μιλήσετε, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Διεθνή καριέρα. Εννοείται πάντα. Τα στραβά μάτια. Υπάρχει κι άλλο από το Μαλαμπίπι με επιτυχία. Γελάω πάρα πολύ με αυτή την απάντηση. Ναι. Για πες. Έλα, Κωστή. Έλα, ο Δήμος σου. Έλα, Δήμο. Τώρα σε κατάλαβε, ρε Δήμο. Ναι. Το ξέρω. Πάντα τελευταία με καταλαβαίνεις. Αυτοί τώρα που έχουν το όνομα Δήμος, δεν θα έπρεπε από το Δήμο να παίρνουν ένα κονδύλι. Έτσι, τιμή Σένεγκεν. Γιατί αντιπροσωπεύουν το Δήμο, φίλε. Πρώτα απ' όλα δεν με λένε Δήμο, Δημοσθένη με λένε. Άσχετο φίλε. Απλά το λέω, ναι, τέλος πάντων. Έχεις και σθένος που είσαι στο Δήμο. Εννοείται. Διπλά λεφτά σου βγάζω, κατευθείαν. Κονδύλι. Ναι, επειδή εχθές είχα μια δουλίτσα, δεν μπορούσα, έβγαλα ένα καλό μεροκαματάκι. Μπράβο, καλά έκανες φίλε. Δεν το βρεις. Τρούποσε. Μετά από πολύ καιρό, τέλος πάντων,
χρόνια πολλά σε σένα, αγόρι μου, να σε καλά. Την Ελενίτσα μας, την Ελενίτσα μας, εννοείται πάντα στο μπαρμπακάκι μας. Μιλήσαμε και την αγαπούμε ιδιαίτερα. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Και από τη μάνα μου. Γεια σου μανούλα γλυκιά! Γεια σου μαμά δήμου! Τι λέει? Καλά είσαι, λέει. Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά! Πέρασε, πέρασε. Και τρίτον, θέλω να με βάλεις στην κλήρωση. Βεβαίως, να σε βάλω. Ναι, ναι. Πες μου. Δήμο, 127. Τέλεια. 127, ναι, ναι. Τρίτον, τώρα με αυτό που λένε τώρα για την... τέταρτον μάλλον. Με αυτό που λένε τώρα για το VAR, ξένοι διαιτητές δεν θα έχει. Όχι. Σήμερα τα άκουσα, τώρα από εσάς. Όχι, δεν θα έχει, Δήμο. Γιατί? Έλληνες διαιτητές. Γιατί και δεν μπορούν να έρθουν ανά τρεις μέρες που θα γίνονται αγώνες να έρθουν τόσοι ξένοι διαιτητές μαζεμένοι. Και επειδή υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τις πτήσεις, δεν έχουν ανοίξει όλες οι πτήσεις, θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Αλλά θα υπάρχει VAR, στο οποίο πάλι θα υπάρχουν Έλληνες. Άρα πηγαίνουμε πάρα πολύ. Για το καλό μας δηλαδή. Για το καλό μας. Εδώ και για το VAR κάποια στιγμή. Για το καλό, ναι. Εδώ λέγανε να μην βάλουν και VAR κάποια στιγμή. Ότι να είναι μπορεί να κολλήσουν. Βάλτε το απόσταση. Ναι, και το VAR, γιατί κολλάμε με από εκείνο ιό. Δημό, αυτό το VAR και όλοι σας, πόσο πολύ τους έχει πειράξει. Πόσο θέλησαν αυτό το πράγμα να το ξεφτελίσουν, να το ευτελίσουν, να το αποδομήσουν. Πόσο πολύ. Μα έχω πολλές φορές. Είναι αυτός που έχει κλέψει τα ασημικά και στην πόρτα υπάρχει μηχάνημα που ελέγχει. Ποιος δεν το θέλει, αυτός που έχει κλέψει, φίλε, τα τσιμικά. Όλος θα πει, ψάξτε με. Βέβαια, θα μας ψάξετε, ρε παιδιά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κωστή, Κωστή, κάτι ακόμα. Αυτό με τον συμπαθή Χοντρούλη. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, να μην λέμε ονόματα, μην φύγουμε υπολείψεις. Βεβαίως, αλίμονο, μην είναι σπηλώνουμε αγνούς ανθρώπους. Τι έγινε, προχωράει αυτό ή ξεχάθηκε? Προχωράνε όλα. Όλα, και βγαίνουν και άλλα. Αν αυτή τη φορά από όλα βγουν λάδι, δεν θα υπάρξει άλλη. Νομίζω ότι Κωστή, θα τελειώσουμε εδώ. Θα τελειώσει κουβέντα. Αυτό έχω να πω. Κωστή, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Κωστή, ναι. Κωστή, πραγματικά, άμα θα γίνει κάτι και πέσουν, τετραήμερο πανηγύρι θα στήσω. Μα το Θεό, πραγματικά. Κάτσε να γίνει, γιατί το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λέω. Δεν περιμένω τίποτα. Κατά 99,9% λέω δεν θα γίνει τίποτα. Έγινε, μακάρι να γίνει. Σε χαιρετώ. Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Μην παίρνετε άλλο. Αυτές οι τέσσερις που είναι μέσα οι γραμμές, θερμή παράκληση για να πάμε στο διάλειμμά μας. Ήδη περάσαμε τις 9. Ναι, γεια σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αλώστον. Αλώστον. Οι χθεσινοί να μην παίρνουν τι που πήραν χθες. Να πάρουμε εμείς να πούμε και ένα χρόνια πολλά. σε όλους χρόνια πολλά. Δεν βάζουμε εμείς, δεν κλείνουμε. Η παρέα μας είναι αυτή. Όποιος θέλει μπαίνει, σέβεται αυτά που λέμε. Ωραία. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε. Να πω κάτι πριν, ναι. Μισό λεπτό. Καταρχήν, ο πελάτης ή η πελάτησα που είναι μέσα στο Καραγιάννη θα πάει δωρεάν. Μόνο έτσι μπορεί να κανονιστεί αυτό το. Τι άγγιγμα έχω όμως, ρε, ο Μπίμπιπ. Δηλαδή το λένε οι φίλοι μας ταξιτσίδες, ναι. Μόλις πάρουμε έρχεται πελάτης. Το καλό είναι μόνο για τον οδηγό, για την πελάτη δεν υπάρχει καλό. Άρα σήμερα είναι η μόνη μέρα του πελάτη. Λοιπόν, έλα, για πες εκεί. Υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Τώρα αυτό που λέτε με τους διαιτητές, μην το δένετε κομπό. Γιατί ο Μαρίν κανονίζει να φέρει ξένους. Λοιπόν, να ξέρετε. Μα, μακάρι, μακάρι να έρθουν ξένοι. Ο Μαρίν, τι, ο Μαρινάκης θέλει ξένους. Ο Μαρινάκης θέλει ξένους διαιτητές. Μου φαίνεται περίεργο. Μακάρι να έρθουν ξένοι. Φτύσου λίγο εκεί στο αυτό. Να φτύσεις στον κόρφο. Α, μπράβο. Γιατί το έφτυξε. Άκουσε λίγο, άκουσε. Ο δεύτερος λόγος που θα το διακόψουνε θα είναι να πάει να πιάσει αυτός ο πρόεδρος της Χάρτινης τα παλάκια κάποιου διαιτητή. Δεν είναι εύκολος λόγος. Φανταστικό ανέκδοτο υπάρχει με αυτό. Φανταστικό ανέκδοτο υπάρχει. Έτσι. Απλά. Κατευθείαν. Αυτό θα κάνει αυτός. Και δεν θα έχει και κόσμο. Μια χαρά. Ούτε θα τον εμποδίσει κανένας. Ούτε θα ξέρει. Χραπ! Έτσι ένα στριβογυριστό τα γυρίζει κιόλας ή μόνο τα ζυγίζει.
Ή είναι του, το αυτό το, τα τραβάς και ξαναγυρίζουν. Κοίταξε, τώρα τα συνήθισε, γιατί δίνει και σκαμπύλια και λέει μη με προδώσεις. Ναι, αλλά ο άλλος μία είπε, την άλλη ξεείπε όμως. Τέλος πάντων. Αυτοί όλοι έγιναν ένα. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο, Κωστή. Ναι. Την πρώτη ομάδα που ρίξανε από την πρώτη θέση είναι ο Εθνικός. Η κανονική ομάδα του Πειραιά. Το είπα αυτό, όπως λέω, ψάχνω. Ναι. Είναι από τον Τραπετσόνα. Ο Εθνικός είναι από τον Πειραιά. Όλα, για τον Καραϊσκάκη έγιναν. Όλα. Έτσι είναι. Το 1957 έγινε αυτό. Και πού σε έρχεται νέος ιδιοκτήτης στον Εθνικό. Ναι. Θέλω να με ενημερώσεις. Θέλω να αφού ξέρεις να μου πεις. Όχι, έρχονται μόνο τους τα πράγματα. Φιλιά! Γεια σου, Άκη. Ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον Ανδρέα. Καλώς στη Νέα Υόρκη, καλώς στο Bronx! Συγγνώμη που δεν σε πήρα χτες. Όχι ρε, δεν πειράζει, μη ζητάς συγγνώμη, Ανδρέα. Είχαμε να πάρει στο σπίτι. Δεν πειράζει. Είμαι και ψιλοσυμπέθερος, όπως μου λέει ο Ζαγόρας. Είσαι ψιλοσυμπέθερος, ε. Έτσι με λέει ο Ζαγόρας, είσαι συμπέθερος. Δεν ξέρω χρονών. Αλλά σε πήρα από χρόνια πολλά. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Ό,τι επιθυμείς. Ο Χάρη Κλίν πόσο χρόνο πέθανε? Ο Χάρη Κλίν πρέπει να πέθανε 78 νομίζω. Θα σε γελάσω. Ο γιος του? 78. Ο γιος του πολύ νεότερος. Πολύ νεότερος. Ο γιος δεν θυμάμαι. Ο Χάρη Κλίν περίμενα να το δω αμέσως. Σε ηλικία 78 χρονών. Καλά θυμόμουν. Ο Χάρη Κλίν. 78. Πόσο μ' άρεσε αυτός. Τι είναι αυτός. Έκανε και εδώ και Αμερική και Καναδά. Βέβαια. Έκανε εκεί. Ναι. Έμεινε εκεί. Ναι. Πώς δεν έμεινε εδώ. Στη δουλειά δούλευε. Ναι. Ξέρω. Ναι. Πολύ μ' άρεσε. Τώρα θα γίνει το... Εγώ περιμένω 7 Ιουνίου να δω τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Σε Τούμπα. Κάτσε να δούμε αν θα... αν θα είναι αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει μια περίπτωση να αλλάξει το πρόγραμμα. Έτσι θέλουν. Να αλλάξει το πρόγραμμα. Ναι. Πώς θα δω από την ΠΑΟΚΑΡΑ. Θα τη δεις την ΠΑΟΚΑΡΑ, αλλά... Τι καημό που έχουμε όλοι. Τι καημό και ντέρτι. Του χρόνου να δίνω... Τι καημό και ντέρτι. Του χρόνου δίνω την ΠΑΟΚΑΡΑ. Την ΠΑΟΚΑΡΑ, την Τούμπα. Θέλω να δω και τον Γκόλκα. Τον άκουγα από το 2015. Που έλεγε στους αγώνες την Κυριακή και τον βλέπω τον Γκόλκα μετά τον αγώνα. Θα σου πω ένα πράγμα για τον Σταύρο. Θα σου πω ένα πράγμα για τον Σταύρο. Δεν μ' αρέσει να μιλάμε ο ένας για τον άλλον, αλλά θα σου πω με ένα πράγμα. Επειδή γνωριζόμαστε καμιά 30 χρόνια με τον Σταύρο, όταν ακόμα κανένας από τους δύο δεν είχε ούτε κοιλιές, ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, τίποτα. Έτσι, πολλά χρόνια πίσω, στα σπορ του Βορρά, τα γραφεία μας ήταν δίπλα-δίπλα. Ένα πράγμα μπορώ να πω, ευδαρσός. Στα σπορ του Βορρά. Ήταν μετά από τον Μπούζα. Ήταν εποχή Γρηγοριάδη, Μπούζου. Μετά εποχή Βασιλόπουλου. Ο Μπούζας ζει. Βεβαίως ζει και γράφει. Ναι, γράφει το Μέτρο Σπορ. Βεβαίως ζει ο κύριος Δημήτρης, ζει. Μέτρο Σπορ. Ναι. Εκεί που είχε τα σπορ του Βορρά, ο Μπούζας. Ρε μεγάλε παιδάκι μου. Θα σου πω ένα πράγμα λοιπόν για το Σταύρο. Τεράστιο πόνο. Όταν ο ΠΑΟΚ έχανε, εκείνα τα δύο γραφεία ήταν νεκρά, δεν μιλούσε κανένας. Να ξέρεις, πόνος. Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο που τον ακούω έδειχνε η ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στο αντένα έβλεπα. Ναι, τρελαίνεται. Και άκουγα αυτόν άκουγα στο ράδιο. Τρελαίνεται. Ναι, δεν μπορεί να κρατηθεί, δεν μπορεί. Έγινε, Ανδρέα! Bye, φιλιά! Φιλιά στη Νέα Υόρκη! Γιώργος, βγήκε ο Γιώργος σου. Γεια σου, Ανδρέα. Συγχωρούμε. Αυτό έχω να πω. Έτσι, ξέρετε. Είναι σημαντικό να μπορείς να συγχωρέσεις. Το λέω έτσι, επειδή ξέρω τι σκέφτεστε. Ναι! Γεια σας! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Έπεσα, πήγα στο ΚΑΠ στην Αθήνα, γύρισα... Γύρισα από την Αμερική και βγήκα μετά τον Αμερικανό. Πριν πέσαν πέντε, ο Καράγιαν έριξε πέντε γραμμές, φίλε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ντόμινο. Μετά τον Γιώργο ήμουν. Ναι, τέτοιο ντόμινο δεν έχω ξαναδεί. Μιλάμε για... Και κάτι είχε ο σταθμός, από το σταθμό προήλθε αυτό το πράγμα. Εδώ θυμάσαι ο Βέγκο... Αφού είχα ανοιχτή γραμμή, είχα και δεν έπρεπε. Εσύ ρωτούσες και δεν μας άκουγες. Ο Βέγκος, τις κόρες του... Φόρασα, σύριζα, έπεσα, χτύπησα, γόνατα, μάπες, όλα, τα πάντα.
Ο Βέγκος τις κόρες του που τις έβαζε στη σειρά και έριχνε μια σφαλιάρα, λένε το. Αυτό έγινε και τώρα στις γραμμές. Σύστημα Βέγκος. Πάμε κανονικά γιατί είναι Παρασκευή. Πάμε! Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσια στο πλικατόριο. Πού σημαίνει! Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς, ε! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και τι άλλο! Κουφάλα νεκροθάπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. 9.47 βάλε μου στην κλήρωση παρακαλώ να μην ξεχάσω, γιατί εγώ πάντα ξεχνάω. Τσιτσί λοιπόν, Παύλος. Ναι! Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Να μου καθιστώσει με. Μη με γκρινιάξεις. Μα τι να γκρινιάξω, δεν είναι. Καμιά φορά η αλήθεια και η θεία δίκη, όταν έρχεται τα αυγό να μην πω πού, στο πώς λένε στο την κολαράκι. Αλήθεια ορισμένοι συντοπίτες. Έχω με ένα ζουμουσάκι που λέει ΙΑΚ 2014, έτσι. Βεβαίως. Ο Θουβού, ο Θουβού, ρε, ο Γιώργος. Και ο Τάδε 2017. Γιατί λέει είμαστε καινούργια ΠΑΕ εμείς τώρα. Ναι. Άρα το 70 το κύπελό τους και τα τουρνουά που πήραν τα ερασιτεχνικά δεν μετράνε. Με μένα να αρχίσουν να μιλήσουν τι πρωταθλήματα πήραν. Λες για το σκεπτικό, τότε. Για το σκεπτικό της UEFA που λέει έχετε ίδια διεύθυνση, ίδια τροπεοθήκη, ίδια ιστορία στο όχι, site. Όχι, τι λένε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ο συνάδελφός σου που παραδίνει σε σένα και χθες το βράδυ που ακούω. Στη δικιά μας την εκπομπή, ξέρεις, να μην πω ονόματα. Που παραδίδει το μεσημέρι, για το πρωί δεν μου παραδίδει κανένας. Όχι, παραδίδω στον εαυτό μου. 9 με 11 έχουμε τον Τρέγια. Ναι. Α, και τον Τάσο λες. Και, ναι, αλλά ο αντίπαλος του Τάσου λέει εμείς, λέει, είμαστε καινούργιο, λέει, αφημί. Okay. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Άρα δεν μετράνε οι τίτλοι τους από το 70. Είναι άτιτλοι. Έτσι. Έτσι, με βάση της λογικής αυτό είναι. Δεν είναι. Αυτό δεν λένε. Αυτό λένε, αυτό. Μα αυτό ισχύει. Αυτό ναι. Ισχύει. Με τα τουρνουά που παίρνουν τα πρωταθλήματα και λέει ότι τους φτάσαμε εμείς. Εμείς τους φτάσαμε. Ας πάρουν τώρα, κανένα τίτλο γιατί νέος ήμουν και γέρασε 73 χρονό πάω. Δεν συγκρίνονται τώρα τα πρωταθλήματα αυτά. Τώρα μην λέμε τώρα. Εντάξει, αυτό είναι. Και αυτοί τρώγανε γκολ και γελούσαν και τραγουδούσανε. Το ίδιο και στην Πάτρα. Τι να μου πούνε τώρα, ποια ομάδα τώρα, ποιοι υπάρχουν, αυτοί δεν υπάρχουν. Πολύ χρόνο και ενέργεια αφιερώνεις. Ξέρεις λοιπόν, εμείς ναι. Μαζί για μια ζωή. Αυτό πες μου, τώρα κάνεσαι. Αυτό αγοράκι μου, αυτό. Κοίταξε, όχι να τα λέμε, να ακούγονται. Για... Δεν τα λένε μόνο αυτοί. Βεβαίως θα τα λέμε, αγόρι να μου. Να τα ακούνε, να τα ξέρουν από τους μεγαλύτερους. Φωνάζει, άκου τι θα σου πω, με πολύ, γιατί με άμα πολύ... Τον Κόντι, με πολύ άμα σεβασμό. Άμα φέρουν τον πρώην πρόεδρο του στον Κόντι και ανοίξει το στόμα του, θα τους πει τι έχει γίνει με αυτούς. Παύλε μου. Με πολύ σεβασμό στα χρόνια σου και στα μάρμαρα που έχεις καθίσει από μικρό παιδί στην Τούμπα. Θα σου πω αυτό, μου επιτρέπεις. Ναι. Φωνάζει ο αδύναμος. Φωνάζει ο ευρισκόμενος σε δύσκολη θέση. Φωνάζει αυτός ναι. Ο οποίος έχει θέματα. Δεν φωνάζει αυτός ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, είναι δυνατός. Ναι, όπως το είπες, φωνάζει ο κλέφτης, παιδί μου, φωνάζει αυτός. Έτσι. Και είναι κατανοητό αυτό. Είτε κατανοητό. Αλλά μην ξοδεύεις τόσο ενέργεια, δεν υπάρχει λόγος. Τα είπαμε, οκ, okay, εντάξει. Όχι, εμάς όχι, δεν είναι. Να τα πω γιατί είναι. Να τα πεις, αγόρι μου, να τα πεις. Φιλιά, γεια σου, Παυλάρα, μπιζίμ, πάω, καδερφέ μου. Μπιζίμ. Πάω και φιλιά. Γεια σου, Παυλάρα. Πάμε εδώ τελευταία, πριν το διάλειμμα, ναι. Είμαι τελευταίος, Κώστα. Πρώτελευταίος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Φιλόχρονη. Πολύχρονη μάμα από χθες και εγώ, καταγκώσας είμαι από Σαρακίνα Μετεώρων, ο μπάρμπας του Κουστάκη. Το Κωνσταντίνο μάλλον, γιατί Κωνσταντίνο το λέμε τον Παλογιάννη. Κατάλαβε τώρα εγώ. Να είσαι καλά, φίλε, σ' ακούω. Εσύ να είσαι λοιπόν, γερός. Και στον Κωστάκη το φορτούνι, γιατί είναι κουμπαράκι μου. Και αυτός είναι από το χωριό μου, τη Σαρακίνα. Έτσι. Okay. Έτσι. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι. Εγώ είμαι με όλους. Με το θέαμα. Μάλλον με το θέαμα. Ερώτηση. Το ξέρεις από μικρό το φορτούνι. Είναι και αφού από την... στο... Ναι. Ναι. Είμαστε ξαρφάκια με τον μπαμπά. Παίζαμε ναι. Μπάλα. Έχω τώρα μια πολύ σημαντική ερώτηση που θα καθορίσει πολλά για το παρόν και το μέλλον.
Αν ξέρω, Κώστα, να μου πει. Αν ξέρεις, να... Ό, θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πει. Άμα ξέρει. Άμα δεν ξέρει. Ναι, 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 αν ξέρω, πάμε... αν ξέρω, φίλε. Άμα δεν ξέρει, θα παίξουμε άλλη κατηγορία. Πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, okay. Γεωγραφία. Δεν πολύ ξέρω από τέτοια, Κώστα. Λοιπόν, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο μόνο. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ένα. Τι ομάδα ήταν ο Φορτούνης μικρός? Πάντα Ολυμπιακή. Πάντα, ε. Ωραία, φίλε. Είναι κουμπάρι μου. Έχουμε παίξει μπάλα και στον Άος και στα Μετέωρα, δύο αδέρφια που είναι, κατάλαβες? Έτσι, εγώ. Ε. Επειδή ήταν μαζί, Κώστα μου, ναι. Εμείς οι Θεσσαλοί, όταν είσαι μαζί σε μια οικογένεια, λεγόμαστε κουμπαριά μετά. Ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Ο θείος, ναι. Ο μπάρμπας του Κουστάκη, ναι. Με βάψε το μικρό μου, το Γιάννη, το παλικάρι μου, ναι, 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 ναι. Και παραμένουμε κουμπαριά. Και ο πατέρας, ο μπαμπάς του, ναι, Κουστάκη, ναι, ναι, ναι. Ο Σπύρος και ο κουμπάρος μου, ο αδερφός του. Είμαστε κουβαριά. Λοιπόν, ήλπιζα να ακούσω κάτι άλλο. Ήλπιζα, αλλά πήγα να βγάλω λαγό, να πούμε, να βγάλω είδηση. Αλλά... Όχι, όχι. Ολυμπιακοί, Κώστα, όπως είμαστε κι εμείς φανατικοί, άρρωστοι με την καλή την έννοια, ναι. Είναι Ολυμπιακοί αυτοί. Αλλά έχουν πάρει και Φορτωνία και Φαραζομέα, Εξίδης και Ολυμπιακοί. Και Παναναϊκοί. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Και Μετέωρα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κώστα μου, ναι. Χαιρετίσματα στους... στο του Μπίλεφελτ, του Ιπαουκτζίδης, είναι όλοι φιλαράκια μου, γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο. Έχει, έχω κόλυβο στο Μπίλεφελτ, κατάλαβες. Ναι, ναι, πολύ Πάουκ. Στον Μπάμπι, πολλά παιδιά, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Και έχουμε και ένα φίλο, τον Γιώργο, τον Ψηλό, ο οποίος είναι, πώς λέει, αριανός, πώς λένε, σκουλίκι. Τι λέω, εγώ τι είναι. Σκουλέ, λέμε, δεν λέμε τέτοια, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι, 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 όχι. Αριανός, δεν λέμε. Ο ίδιος ο Γιώργος μου λέει, εγώ είμαι σκουλίκι. Εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Α, τι θα πει μόνος αυτό. Ναι. Μόνο σου κατάλαβες. Και μου λέει, καπετάνιε, εμείς είμαστε αυτά. Εντάξει, λέω, να είστε καλά. Λοιπόν, έγινε. Χάρηκα. Σε χαιρετώ. Χάρηκα, Κώστα μου, να είστε καλά. Να σας ακούω πάντα. Γεια, καλημέρα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πήγαμε να βγάλουμε είδηση, να μου έλεγε τίποτα άλλο για το Φορτούνι. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα που το μπίμπιπ και ψόφισε. Ναι! Γεια σας. Έλα, Κώστα. Καλό στο στρατηγό! Καλό στον ναι! Καλό στον ναι! Μάκη μου! Ναι. Άκουσε να σε πω κάτι, μην με διακόπτεις. Όχι, όσο θες. Ναι. Επειδή τώρα αρχινάει αυτό το πράγμα και επειδή μας ακούνε, άκουσα ότι λες ότι μας ακούνε, δεν είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Μας ακούνε και άλλοι, εννοείται. Να τους, ναι, 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 όχι, για τους δικούς μας τη λέω. Να τους στείλουμε και ένα μήνυμα και μας ακούνε. Δεν πρέπει να πάνε προπόνητοι. Πρέπει να προσέξουνε Μητσοτάκη, Αγνάκη και Μαϊνάκη. Και τα ακούμε βασικά εκεί που είναι. Ένα πράγμα που πρέπει, γιατί έχουν οι Ολυμπιακές γραμμές, έχουν επιτραπεί τα πάντα, πρέπει να έρθουν και ξένοι διαιτητές. Φυσικά όπως θα είναι το ΒΑΡ, αλλά με Έλληνες, δεν μπορούν αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Ο ένας δεν μπορεί να είναι. Είναι απακουραντής είναι. Ναι. Το κρίμα, το κρίμα σταύρωσε και το Χριστό. Λοιπόν, πρέπει να περνατούν έξω. Ξέρετε, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, περνούν οι γραμμές να δουλεύουν. Πρέπει να δουν και εκεί ξένοι. Γιατί αυτοί, καταλαβαίνεις, το πάνε να σε ξεφυλίσουν, να σε βγάλουν μέχρι, δηλαδή, άμα δεν μπορείς να πάω, σου λέει να πάει πρώτο, θα το βγάλουν και τρίτο. Σωστό. Θέλουν δηλαδή το Σαββίδι αυτό να μην πάνε. Όχι το Μπάου, να το ξέρετε, να σας λιγάκι πολύ. Το Σαββίδι θέλουν να το μαγειρώσουν γιατί είναι πολύ γέρος. Αυτά δεν ξέρετε σε αυτός που δεν απαντάει, αλλά απαντάει με τον τρόπο του στο άκρητο. Αλήθεια, αλήθεια λες, αλήθεια, όχι, Μάκη μου, έτσι είναι. Το γέρο, καμιά φορά βλέπω και γεράτε και ξέρω εγώ. Το μεταλλείς και το γέλιο και σου άλλο είναι μια σοβαρή εκπομπή. Σωστό, εδώ σωστό. Αφήνω να πω ένα... Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, Μάκη μου. Το ιερό είναι ο Πάο, να κατάλαβεις. Φυσικά. Δεν είναι τα κατάκια που κληρώνεις. Με κατάλαβες. Βεβαίως, βεβαίως. Είπαμε, πάνω το ξαναλέω, να προσέξουν δηλαδή εκεί Μητσοτάκη, Αυγενάκη, Μαρινάκι και τα κουμπαριά. Να μην μας πάρουν το κεφάλι. Όλα τα Άκης. Ένα ρε, τι κάνουνε ρε. Έχουμε το 2020 και πουλάμε το ελληνικό του τα βατιλίκη ρε. Πού ζούμε, σε ποιον αιώνα ζούμε. Έτσι δεν είναι, ρε, έτσι, τι, έτσι, είναι. Έτσι είναι, Μάκη μου, έτσι. Γι' αυτό είπαμε να μπει και όρος. Άμα διακοπεί στα play-offs, δεν θα δεχτούμε αυτό το πράγμα. Να μην πούμε να παίξουμε. Και φυσικά πρέπει να το κάνω, αφού
όλοι πράγματα, κατάλαβε. Αλλά σου είπα, έτσι οι όλοι δουλειά είναι. Εδώ δεν θυμάστε τον πρώτο γύρο. Μας είχαν 100 χιλιόμετρα μακριά το κόμμα της Αποστολής και μέσα ήταν προπονημένοι κάποια 400 άτομα με τα κοντάρια στα χέρια, τα ξεχάσατε. Ακριβώς, ακριβώς. Μα εκεί, πέρα, στην πόρτα. Βλέπετε. Στην πόρτα. Άμα σε πολεμάει ο άλλος, άμα σε πολεμάει ο άλλος, κοίταξε να σέβεσαι εγώ, θα σου δει μου κάτι. Έμαθα να σέβουμε τον οποιαδήποτε άνθρωπο στον κόσμο. Ναι. Να σου πω και το άλλο. Εκείνος που θέλει να πουλήσει τρελά, εγώ γινόμουν πιο τρελός. Με κατάλαβες πως είναι δουλειά. Έτσι είναι. Έτσι είναι, στρατηγέ μου. Έτσι είναι, δηλαδή. Να σέβεσαι οποιοδήποτε. Δεν θέλω βέβαια. Να μην γίνουμε ζούγκλα. Αυτό που θέλει να σε κάνει καμιά ζημιά να γίνεις εσύ πιο επιθετικός δηλαδή. Αυτό είναι το, αυτή είναι η λογική. Αυτό είναι ΠΑΟΚ που όχι περιγράφεις, Μάκη μου. Όχι αυτό η λογική. Αυτοί δουλεύανε χρόνια. Ρε. Ξέρεις γιατί τους πείραξε. Αυτοί τους πείραξε το έξι γιατί. Όταν τελείωνε μια χρονιά, πέρασαν τα δύο. Τα σκεπάζανε όλα. Κάνανε και τέσσερις εμφανίσεις. Όταν λέω κάνανε εμφανίσεις, κάνανε τέσσερις νίκες. Εδώ άμα βάλεις τον ορχό, σε κάνει τέσσερις νίκες και γράφω πονημένοι οι δημοσιογράφοι. Λέει πω πω και ο Μαδάρα και το παραμύθι. Ναι, 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 παραμυθάκι. Παραμύθι. Όλα τα έχουνε. Ναι, 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 μαζί τους. Εμείς ήμασταν μια έτσι με το σταυρό στο χέρι. Γιατί λέω και το βαράκι πρέπει να ξέρει. Γιατί, γιατί το χρήμα σταύρωσε και το χρυσό. Με κατάλαβες. Έτσι ακριβώς, έτσι στρατηγέ μου. Τα θυμάσαι τα μπένα, τα θυμάσαι τα βέβαια. Τι να πω για τον Όφη, την Πελαστάρα. Πέντε πέναλτι. Πέντε, πέντε. Μην με διακόψεις, θα θυμάμαι εγώ όλα. Ναι, 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 ναι. Πότε βέβαια που με τους έδωσε, τι να θυμηθώ, πάω κάτι, να πούμε εκείνο το καράτι που κάνανε το δικό μας εγώ και πήρανε την μπάλα και ουσοφανήκανε. Καθαρή αυτοία δηλαδή. Αλλά τι γίνεται μετά τη λήξη, γράφουν αυτοί οτιδήποτε πράγμα. Ακριβώς. Έτσι είναι. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κάθε σου κουβέντα σημαντική. Κάθε σου κουβέντα. Έτσι. Μπορεί να μην ήταν πολύ καλή η σύνδεση σήμερα, αλλά όποτε βγαίνει ο στρατηγός, κάθε του κουβέντα σταράτη. Και γεμάτη σοφία παοξίδικη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Από την ποιητική ανθολογία του Ισπανού. Με Χαρούλα Αλεξίου. Και έρχομαι τώρα στις γράμμες. Το κλάμα αρχίζει της κιθάρας. Σπάζουν ποτήρια από το γλυκό χάραμα. Το κλάμα αρχίζει της κιθάρας. Δεν ωφελεί να τη σοπάσεις. Ζήτω! Το Μητσοτάκι μην τον κλαις. Εκεί που πά να σκύψει, εκεί που πά να σηκωθεί, που πάει να κατουρίσει. Νάτος πετιέται ξαπλωτός και όρθιος κοιμάται. Παρακαλώ σας κύματα μη μου τον εξυπνάτε. Ζήτω! Ζήτω, ζήτω. Σαν πας τον πηγεμό για το Παγκράτη, να εύχεσαι να είναι ανοιχτός ο δρόμος, χωρίς λακκούβες και χωρίς φανάρια. Τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το ζωχαδιασμένο ταξιτζί, μη φοβηθείς. Τέτοια στο δρόμο σου πολλά θα συναντήσεις. Κι αν μποτιλιαριστείς κανένα τετράωρο στην Παρισίων, ρίξε ένα καμπό στο μαντουβά και στο γουλουμπί. Γιατί έτσι σκατά που τα έχουν κάνει, δεν μπορεί αλλιώς να καταλάβουν ταξίδι στο Παγκράτη τι σημαίνει. Έχει πολύ πράγμα ακόμα, αλλά εντάξει, να μην σας αφήνω να περιμένετε. 23 10 287
2-10-300-8-8-8. Αυτές είναι οι δικές μας σκέψεις για τα playoffs. Αυτές είναι οι δικές μας ανησυχίες. Τις εκφράζουμε. Τις ακούσατε και διαστόματος στρατηγού Μάκη Μανάβη, που κάθε φορά που βγαίνει έχει να πει πολύ σημαντικά και πολύ δυνατά πράγματα και πολύ καθαρός και πολύ παοξίδικος λόγος. Δεν είμαστε, δεν βλέπουμε ανεμόμυλους, θέλω να σας πω. Δεν φανταζόμαστε πράγματα. Επειδή στο παρελθόν έχουμε δει ποιο είναι το ποιόν τους, ποιος είναι ο πρώτερος βίος τους, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γι' αυτό να είμαστε υποψιασμένοι απέναντι στα Άκης, που είπε και ο στρατηγός, στα διάφορα Άκης, και στις διάφορες συμμαχίες που προκύπτουν. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2-10-287-888. Δίνουμε και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλη σήμερα. Έχω πει και άλλες φορές, αν δεν σας λείπουν, αν έχετε μια άνεση, αν είστε εντάξει οικονομικά, αν έχετε την ευχέρεια, αφήστε να συμμετάσχει κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα ή είναι λίγο κάπως στριμωγμένος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε και στο 54222 54 222, για να μπείτε στην κλήρωσή μας και να συμμετάσχετε. Στο τέλος θα τα δώσουμε 10 παρακάτι ψηλά τα κρέατα. Απαντώ στο ερώτημα που έρχεται συνέχεια και στα μηνύματα. Υπάρχει η δεδομένη κατάσταση με το VAR. Δηλαδή, χωρίς VAR δεν πάει να παίξει κανένας. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε κανένας. Δεν πάμε να παίξουμε χωρίς VAR. Τώρα, αν θα υπάρχουν Έλληνες ή ξένοι μέσα στο VAR, δεν το ξέρουμε αυτό. Στην παρούσα φάση που μιλάμε, μιλάμε για Έλληνες. Και μέσα στο VAR και εκτός VAR. Στο χορτάρι. Γι' αυτό είμαστε μαγκωμένοι. Διότι θα κατέβουν να σφυρίξουν ο Κομίνης και οι φίλοι του, οι υπόλοιποι. Χωρίς να σημαίνει ότι μόνο ο Κομίνης είναι ο περίεργος. Απλά έχουμε στο παρελθόν από αυτόν δει πράγματα και θάματα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι και θα πρέπει κάθε βήμα να το προσέξουμε. Κάθε βήμα. Γι' αυτό που με ρωτάς, Αντώνη, υπάρχει μια περίπτωση να ξαναγίνει κλήρωση. Αυτό θέλουν. Με το σκεπτικό και με τη δικαιολογία να μειωθούν οι πτήσεις. Το εξηγώ γιατί έχω και άλλα μηνύματα για αυτό το θέμα. Λένε λοιπόν ότι για να μην ανεβαίνει δύο φορές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, να μην ανεβαίνουν δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, να ανέβουν μία φορά και να παίξουν με εμάς και με τον συμπολίτη, για να μην κατεβαίνουμε εμείς τρεις φορές κάτω στην Αθήνα για να παίξουμε με τους τρεις της Αθήνας και τους δύο της Αθήνας και τον του Πειραιά. Δηλαδή να κατέβουμε μία φορά, να μείνουμε κάτω, ξέρω εγώ, μία εβδομάδα και να παίξουμε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό. Για να αποφευχθούν, ας πούμε, οι πολλές πτήσεις, οι μετακινήσεις κτλ. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι πού θα προπονηθεί η ομάδα, αν θα προπονηθεί παράδειγμα στο Ατρομήτου το γήπεδο, θα μείνει στο ξενοδοχείο και οι συνθήκες είναι ασφαλείς. Ας πούμε με το όλο θέμα τα ξενοδοχεία, τώρα πάνε σιγά σιγά να ανοίξουν. Και η ομάδα θα μείνει κάτω 7-8 μέρες για να παίξει αυτά τα τρία μάτς. Προλαβαίνει, ας πούμε, να προπονηθεί σωστά, θα υπάρξει... Δεν ξέρω. Οι συνθήκες πώς θα είναι. Απορίες εκφράζω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Έτσι λέω. Τώρα τι θα γίνει, τι θα προκύψει. Πάμε. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ναι! Ναι! Παρακαλώ! Έπεσε αυτός. Έχουμε θεματάκι σήμερα. Εδώ. Όχι, ούτε εδώ. Ούτε εδώ. 2-10-287-888. Κάτι συμβαίνει σήμερα με το κέντρο. Το σηκώσαμε, ξαναέπεσε. 5-5 μαζί, 3-3 πέφτουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Όρος που θα λέει δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε αν... Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα, θα μείνει η βαθμολογία όπως είναι στα play-offs. Όχι. Θα μου πεις, δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Βεβαίως και έχω εμπιστοσύνη. Αλλά μπορεί στην αρχή να με περάσει η ΑΕΚ έναν βαθμό και μετά να τους ξαναπεράσω εγώ στη συνέχεια. Έτσι. Λέμε και το φωνάζουμε κάθε μέρα. Ας μας πούν περίεργους ότι δεν θέλουμε να μπούμε να παίξουμε
στην περίπτωση που γίνει τέτοια συμφωνία. Στη διακοπή δηλαδή να μείνει η βαθμολογία όσο έχει. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Λοιπόν, πάω διάλειμμα να φτιάξουμε και το κόλπο και επιστρέφω γρήγορα και σύντομα. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε να μην περιμένετε. Ναι! Άλλοι, έχουμε ζήτημα σήμερα. Έχουμε ζήτημα. Θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε. 23-10-287-888. Τρεις ρίξαμε τώρα. Από εδώ και πέρα πάλι είμαστε ελεύθερο. Τώρα σβήσαν τα λαμπιόνια. Να θυμίσω ότι Tenda Home, αυτός είναι ο κορυφαίος προορισμός σας για τέντα, για αντιενεμική ζελατίνα, για πέργολα, 430-011 στην Καλαμαριά και στην Πολύχνη, φυσικά στην Αγνώ Στρατιώτη 92 και βέβαια Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, 917-646, άρχοντας στον κλιματισμό, ο Κώστας και ο Σες, κορυφαία εταιρεία. Πάμε τώρα να δούμε. Ναι! Έλα Κωστάκη. Πω, φίλε, τι έχεις κάνει. Πάλι τέσσερις. Τέσσερις έβαγες, αγόρι μου. Έλα, αδερφέ. Καλή φυσική κατάσταση, έτσι είναι αυτά με τα κατάστα. Έλα, Δημητράκο. Έλα, είχαμε ζήτημα. Εντάξει, μπλοκάρει πολλές φορές, θα πέφτουν 4-5 μαζί. Αυτό εσκεμμένα έγινε, γιατί μόλις ακούσανε ότι τους έχουμε πάρει χαμπάρι και θέλουν να κάνουν, αρχίζουν και ζορίζονται και κόβουν τις γραμμές. Κατάλαβες ότι γίνεται. Αγόρι μου. Όσο για τους διαιτητές που είπαν για ξένους διαιτητές, αυτό διάβασα σήμερα το πρωί. Λέγεται για το κύπελο, γιατί το έχει τελειώσει το ποτάμι. Άλλο, το κύπελο οπότε... πιθανόν. Για το κύπελο θα έχουν ξένους, γιατί εκεί τα πράγματα διαφορετικά είναι. Γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι, μάλλον τρία παιχνίδια είναι. Δύο. Ναι. Δύο. Είναι οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός. Ένας ημιτελικός, τον πρώτο παίξαμε. Όχι, ενώ το δεύτερο στο Καραϊσκάκη και το άλλο που παίζει ο Άρης με τον Μετινάκη. Α, ναι, 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 μιλάω για κάθε ομάδα είναι, ναι. Σωστά, σωστά. Οπότε σωστά. Παίζουν με ουσιαστικά τρία παιχνίδια με τον τελικό μαζί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Σωστά, σωστά. Όπως το λες. Όπως το λες. Οπότε τώρα θα δείξει τι θα γίνει, γιατί όπως είπαμε, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, αυτός γελάει. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Πολλά μπορεί να αλλάξουν. Βγήκε ένας ακροατής χθες και είπε το εξής. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Στράτος. Είναι τώρα ίσως η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Έλληνες διαιτητές να σώσουν την υπόλοιψή τους, να έχουν πολλές περισσότερες ευκαιρίες στο επόμενο πρωτάθλημα. Μόνοι τους, με τις κάκιστες διαιτησίες τους, η πλειοψηφία, λέω υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν τους βάζουμε όλους στο καζάνι, ανάγκασαν το ποδόσφαιρο να πάει σε ξένους διαιτητές. Μόνοι τους. Έτσι. Που είδαμε με ξένους διαιτητές πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Είδαμε πόσο καιρό έκαναν να ξανακερδίσουν οι αντίπαλοι μας με ξένους διαιτητές. Που ό,τι έβλεπαν το σφύριζαν, έτσι. Ιδού λοιπόν η ευκαιρία. Έτσι λέω εγώ. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό παίζει ρόλο, αλλά όταν ο άλλος έχει το παρελθόν ότι ήταν καλός άνθρωπος, ήταν ξέρεις ευγενικός και όλα τα σφύριζε όπως τα έβλεπε. Γιατί παίζουν πίσω σε άλλες υπεροές, τον άλλο τους απίθασε το ξύλο, όλα καλά, βρήκαν τους εγκληματίες, κανένας δεν μπήκε μέσα. Όλα όμορφα και ωραία. Οπότε ξέρουν αυτό το πράγμα ο Αβιετή, σου λέει τώρα κάτσε εγώ τώρα να κάνω βγάλω το φίδι από την τρύπα. Τι με νοιάζει εμένα, έτσι κι αλλιώς, άμα είναι να φάω ξύλο και με σκοτώσουν, ας δώσω αυτά που μπορεί να δώσω, τα αυτονόητα και όλα καλά. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Ναι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή πρέπει να είσαι δηλαδή, πάρα πολύ καλό πρέπει να είσαι. Να μην κάνει κανένα λάθο, απαγορεύεται να κάνει λάθο. Να άμα το μαρκάρει μπορεί να σου κάνει κόκκινη κάρτα γιατί το σκότωσε. Εσύ άμα τον κοιτάξει με τα μάτια μπορεί να σου κάνει κόκκινη και σένα. Σωστό. Οπότε δηλαδή το μόνο που μένει τώρα πλέον είναι να γίνει μια πραγματική τιμωρία για ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη, να τους στούξει γιατί θα χάσουν το χρήμα της αρκούδας και τότε τα πράγματα και που μπουν τίποτε αφαίρεση βαθμού, γιατί μπορεί να και τους κάνουν και καμιά αφαίρεση βαθμού. Άμα τους ρίξουν, που λέμε, μπορεί να τους αφαιρέσουν και βαθμούς η Ευρώπη. Δεν αποκλείται να τους αφαίρεσουν και βαθμούς. Οπότε ξαφνικά να βρεθείς και πρωταθλητής. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λέμε Μίτσο, κάθε πρωί λέμε το εξής και το μεσημέρι. Μπαίνουμε σαν να είναι όλοι με 0 βαθμούς. Δεν έχουμε στο μυαλό μας, δεν πρέπει οι παίκτες και ο προπονητής και όλοι να έχουν στο μυαλό τους να η διαφορά, να έτσι, να αλλιώς. Δεν ξέρουν τι θα προκύψει. Γι' αυτό με το μαχαίρι στα δόντια. Από το πρώτο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό. Γιατί μπορεί. Και φυσικά είναι καμιά κλήρωση άλλη. Τι θα πει, να κάτσουμε για δίτηση. Θέλουμε να κάτσουμε 10 μέρες στην Αθήνα. Συμφωνώ. Καμία αλλαγή. Όχι, καμία. Καμία, δεν πειράζει, ας πάμε. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι το σκεπτικό. Το δικό μας και η φιλοσοφία μας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Πολύ πιθανό να επιστραφούν οι 7 βαθμοί. Πολύ πιθανό απέναντι να υπάρχει για τα έσχη που έχουν γίνει τιμωρία. Άρα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
έτοιμοι. Αυτό λέμε. Έχουμε πέσει σε βρικόλακες, μόνιμους βρικόλακες που δεν έχουν ούτε κουφίμα το σαβί μόνο. Αυτοί βασικά έχουν πόλεμο με το βορρά, δεν θέλουν ανάπτυξη του βορρά σε κανένα σημείο. Αυτό που το καταλάβουν όλοι οι φίλοι αυτοί του βορρά. Ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, ο σαβί έτσι και ο πάω που τα έχουν και εκεί. Όχι. Γιατί αύριο με φάρω και εγώ και ο διπηγητήνο να πάρει, σημαίνει αυτό ότι δυνάμωσε ο βορρά δυνάμωσε. Καταλάβει, γιατί να πάνε και κάτω. Όπως λένε αυτοί. Να έχουν σε εμάς τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Για ποιο λόγο να πάνε κάτι, δεν υπάρχει ένας λόγος. Όπως και όλες οι βουλές. Βλέπεις όλες οι βουλές, τα μετρό 40 χρόνια κάνουμε πέρα μετρό, μας δουλεύουν. Και έχω μάθει από καθηγητή που πολλά από τα αρχεία που έχουν βρει τα έχουν πάει σε κάποιο χώρο εκτός Θεσσαλονίκη και τα έχουν πετάξει να πούμε σαν σκουπίδια. Δεν τους ενδιαφέρει κι αν αυτό τώρα τα αρχεία. Γιατί είπαμε, αν βάλουν τζαμαρίες στα αρχεία που βάζουν, που βρίσκουν, θα μπορούσαν να γίνουν το μετρό από κάτω άνετα. Με αρχεία και να τα καλύψει όλο ο κόσμο που ήταν εγώ. Ναι, ένα μουσείο υπαίθριο. Υπαίθριο, υπόγειο. Που δεν υπάρχει, που δεν υπάρχει. Δηλαδή θα ήταν κάτι το μοναδικό, αλλά δεν θέλουν. Έτσι έχει γίνει. Σε πολλές πόλεις του κόσμου και της Ευρώπης έτσι έχει γίνει. Σε φιλό, Δημητράκη, σε χαιρετώ. Και ο Βοράς είναι σε όλο τον κόσμο, κάνει γίνει κυρίαρχος, όχι ο Νότος. Και βάλε μου και στην κλήρωση άμα θέλεις, 4-17, άμα θέλεις. Να σε βάλω, Βοράκι μου, να σε βάλω. Όλα καλά, μη μασάτε τίποτα, παιδιά, μη μασάτε. Γεια σου, Δημητράκη, να σε γερός. Πάμε, εδώ. Ναι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Τα ξανασηκώσαμε όλα. Σήμερα σας ταλαιπώρησα λίγο, συγγνώμη, κάτι είχε γίνει με το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να φταίω εγώ με τα κουμπιά. Ναι, έλα, Στελάρα μου, σε ακούω. Εγώ το είπα χθες για τους δεσμάδικες. Εσύ το είπες. Α, μπράβο, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Δεν θυμόμουν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν πειράζει. Ναι. Κωστή, έχασα τον ήρμό μου, δεν πειράζει. Να τον ξαναβρεις αγόρι μου, νάτος. Πάρ τον ήρμό, πάρε την μπάσα, αγόρι μου. Κάνε χαμό, κάνε ζουμουσάδα. Άλλο ήθελα. Βασικά πήρα γιατί. Για τους διαιτητές. Επίσης ότι έχεις πρόβλημα με τις γραμμές για να σε ξεμπλοκάρω. Ξεμπλοκάραμε τώρα, έχουμε 5 αναβοσβήνουν. Έτσι είναι η θετική άβρα, φίλε, μόλις πήραμε τηλέφωνο. Για πες λοιπόν, για πες. Στελάρα μου, λέγαμε για το VAR, για τους διαιτητές, για τα play-offs, για τις βαθμολογίες, για αυτά. Μήπως βοηθήσω να θυμηθείς. Αυτό τώρα που γίνεται με το VAR, για όλες τις ομάδες που έχουν ήδη οικονομικά προβλήματα, είναι μια οικονομική καταστροφή. Δηλαδή, σκέψω ότι με εισιτήρια που είχαν και δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι διαιτητές γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αυτό τώρα είναι καταστροφή και για τους αθλητές, για την υγεία των αθλητών και κινδυνεύουν κάποιος αθλητής να κολλήσει από τον ιό και να έχει άλλα προβλήματα και αυτός και η οικογένειά του και όλη η ομάδα βασικά. Φυσικά. Εξυπηρετεί μόνο τον Ολυμπιακό και την όλη αυτή η κατάσταση. Όπως το λες. Καλύτερα να γίνει αυτό που έγινε στη Γαλλία, στην Ολλανδία, να σταματήσουν, να ξεκουραστούν και οι παίκτες, να κάνουν μια σωστή προετοιμασία και να δυναμώσουν οι οργανισμοί και να ξεκινήσουν την καινούργια χρονιά χωρίς προβλήματα. Ακριβώς. Γιατί τώρα δες, μέσα στο καλοκαίρι, με 35-40 βαθμούς, εγώ έχω κάνει χρόνια αθλητισμό από το 87 τρέχω μαραθώνιο. Δεν μπορείς μέσα στη ζέστη να αποδώσεις. Θα έχουμε πολλούς τραυματισμούς, διότι. Κανονικά έπρεπε να γίνει νέα προετοιμασία. Όταν οι παίκτες ήταν 2 μήνες, κάνανε τροχάδιν στα σπίτια τους και ασκησούλες. Αυτά, παιδιά, είναι για μας τώρα που έχουμε σκεμπέδες, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα να αντικαταστήσει την προπόνηση που γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο στο γήπεδο με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Με τη ζέστη, καταρχήν, και με την άπνοια ακουστή, οι αθλητές κάνουν πάρα πολλά υγρά. Και όσο οι ηλεκτρολίτες και να έχουν εκεί, δεν μπορούν να πληρώσουν. Και επόμενο είναι ότι θα καταπονεμηθεί ο οργανισμός και θα έχουν και τραυματισμούς, αλλά εντάξει. Έτσι. Δεν είναι κάτι υγιές, κάτι φυσιολογικό. Άμα ήταν φυσιολογικό να παίζουν στη ζέστη, θα παίζανε και το καλοκαίρι. Θα ξεκινούσαν τα προγραμματικά που ο λόγος τον Ιούλιο. Ακριβώς. Για να ήταν και φορμαρισμένοι τον Αύγουστο που ξεκινάνε τα προγραμματικά. Έτσι. Και να το τελειώνανε Μάρτιο και Απρίλιο. Και κάτι άλλο τέλειο. Άλλο Ιούλιος και Ιούνιος στην Ελλάδα, άλλο στην Νορβηγία και στην Ισλανδία. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, έτσι. Άλλο, οι θερμοκρασίες είναι διπλάσεις. Εκεί παίζουν με 20 βαθμούς και 22. Εδώ πρέπει οι παίκτες να μπουν να παίξουν με 36, πως και αν. Και το καταλάβαμε χθες με μια καλή βροχή που έριξε, πως έπεσε η θερμοκρασία 15 βαθμούς. Ακριβώς. Θυμηθείτε λίγο πως ήταν προχθές που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Μιλάμε για 35 τώρα μήνα Μάιο. Έτσι, σκεφτείτε να μπεις. Όχι, εδώ πας, τρέχεις από τη μία άκρη του πεζοδρομίου στην άλλη απέναντι και λαχανιάζεις, φίλε. Πάντως τον ποδοσφαιριστή που πρέπει. Δεν μπορείς να αποδώσεις το ίδιο. Έτσι, έτσι. Έγινε, Στελάρα μου. Έγινε, Κωστή. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Στελάρα μου. Γεια σου, γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Ναι. Καλώς τον Γεωπόνο. Καλώς τον, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Χριστός Ανέστη σε όλους. Αληθώς, Ανέστη. Αληθώς. Έλα, Γεωπόνε.
Έλα, χωρά από πέντε πράγματα. Πρώτον, είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε ΠΑΟΚ. Δεύτερον, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε φίλο τον Κωστή. Τρίτον, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε ΠΑΟΚ και έχουμε φίλο τον Κωστή. Τέταρτον, φίλοι συνοπαδοί, όταν παίρνετε στο ραδιόφωνο να μιλάτε λιγότερο. Αλήθεια λες. Εγώ ευθύνη γι' αυτό. Πέμπτον, εγώ να μην ξεχνιόμαστε. Το μπάσκετ πρέπει να ζήσει. Ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Ιστερόγραφο. Επειδή δεν θα το βρεις χρόνο να το βάλεις, το λέω εγώ και το αφιερώνω σε όλους. Εκτός ΠΑΟΚ. Πάμε. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμ, χι, γκαγκαμπούμ, πυρλι, γκαγκα. Αούκιγκι, αούκιγκι, μπακαλάκα, ουγκαγκα. Φιλιά σε όλους, ζούμου σου. Είμαστε εδώ, είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι για τη στάση μας. Και αν δεν υπήρχαν τα συμφέροντα τα μεγάλα στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ θα υποστήριζε ότι δεν πρέπει να γίνουν παιχνίδια. Η στάση θα έπρεπε να ήταν ενιαία σε όλα τα αθλήματα ερασιτεχνικά ή μη κλειστού ή ανοιχτού χώρου. Φιλιά πολλά. Έτσι σε αποχαιρετώ. Ουαγκαμπούμπουμ, φιλιά, φιλιά. Ουαγκαμπούμπουμ σ' όλους εκτός ΠΑΟΚ, σ' όλους τους Αττικάρχες, σ' όλους τους Αθηναίους. Φιλιά, φιλιά. Έχει πει ο Χάρη, τώρα έρχομαι παιδιά. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου έλεγαν και οι δυο τα λόγια αυτά. Αουγκίκι, αουγκίκι, μπαγκαλακα ουγκαγκά. Ουαγκαμπούμ, μπουμ, χι, καπακούμπιρλι, καγκά. Αουγκίκι, αουγκίκι, μπαγκαλακα ουγκαγκά. Πολύ φιλοσοφημένο. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το Θουβού. Καλώς το, ναι. Καλώς το. Καλημέρα σε όλα τα ζωμουσάκια. Τη ΣΝΑΚ 2014 με την ανθρώπινη ιστορία. Μάλιστα. Καραγιάν, βγες τώρα. Τη συμπάθειά μας στο φόρεμα της Κατερίνας Καινούργιου που ξεκινάει την εκπομπή της τώρα απέναντι στο Open για το σκίσιμο αυτό. Η χαράδρα του Βίκου. Τη συμπάθεια όσων έχουν το συμπάθεια στο φόρεμα της Κατερίνας. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο φόρεμα και προσπαθεί να βγει έξω ή είναι έξω και προσπαθεί να μπει μέσα. Έλα, για πες. Για πες του Βου. Το δίλημα. Ναι. Αυτό που είπε ο Στελάρας έχει δίκιο για τους διαιτητές, αλλά άμα ήταν αυτό το είχαν κάνει εδώ και καιρό Κωνσταντινού, δεν πιστεύω κανέναν. Ναι. Και νομίζω ότι δικαίως έχουν χάσει την αξιοπιστία τους τελείως και τη θέση τους και νομίζω ότι δικαίως ο ΠΑΟΚ από Σεπτέμβρη πρέπει να εμένει. Και πιο νωρίς. Και πιο νωρίς. Ναι, από το Σεπτέμβριο με όταν θα ξεκινήσει, ας πούμε, υποτίθεται καινούργιο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Να έρθουν ξένοι διαιτητές, εκεί περιμένουμε ότι θα είναι δεύτερο κύμα. Ναι. Οπότε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Οπότε όλα θα τα καθορίσει το θέμα της υγείας. Όλα. Φυσικά, γιατί μπορεί να μην γίνουν καν παιχνίδια. Άμα έχει κάποια ακούσματα και γίνει έξαρση, έχει έξαρση και ναι. Υπάρχει δεύτερο κύμα μεγάλο. Ναι, ναι. Μπορεί να μην γίνουν ούτε καν παιχνίδια. Δεν ξέρω. Πάντως, κόσμο στις εξέδρες με θα κάνουμε τίποτα, να δούμε τίποτα. Πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Μιλάμε για το 22. Και για το 21 προχωρώντας μέσα στο 21, έτσι. Δηλαδή θα γυρίσει ο χρόνος, θα πάμε πιστεύω του χρόνου την άνοιξη και αν. ΠΑΟΚ TV, λοιπόν. ΠΑΟΚ TV, φίλα. Αυτός είναι ο τρόπος να δείξουμε. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Θα βγάλει διαρκείας η ΠΑΕ για το χρόνο. Δεν το ξέρω. Δεν και ξέρω διαρκείας να βγάλει αφού δεν θα έχει κόσμο. Ίσως βγάλει κάποια... Κάποιες προσφορές. Δεν ξέρω, ίσως θα είναι το ΠΑΟΚ TV, ίσως θα είναι, δεν ξέρω πώς. Όχι, ναι. Διαρκείας. Να τα βγάλει πιο φθηνά. Ναι, διαρκείας. Δεν ξέρω αν θα λέγεται έτσι. Ομάδα οικονομικά. Ναι. Και μετά μπορεί το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι να επιτρέπεται το κόσμο να πάει στο γήπεδο. Ναι. Ξέρω, να δούμε και παιχνίδια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιώργο, αλήθεια για αυτό το θέμα ακόμα. Εφόσον ναι, δεν κάνω μια πρόταση, ναι, ναι. Πάει, ας πούμε, ρε, παιδί μου. Ναι, ναι, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, μέσω του ΠΑΟΚ TV, μέσω κάποιος που θέλει να είναι δίπλα στην ομάδα, να συνδράμει. Το ΠΑΟΚ TV, έτσι. Άσχετα από το ΠΑΟΚ TV, ναι. Βγάλετε και τα διαρκείας, διαθέσετε στον κόσμο, όποιος θέλει, ναι. Να πάρει. Βγάλετε πιο φθηνά, γιατί δεν πηγαίνει στο κήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς, θα πώς δούμε τώρα. 4, κάνω 50 ευρώ, βγάλετε 70. Ναι. Όποιος θέλει, να πάρει. Θα δείξει, δεν ξέρω. Ομάδα,
έχουμε εμπιστοσύνη στο τμήμα φυσικά, το εμπορικό, έτσι, κινείται σε πρότυπα υψηλών προδιαγραφών το τμήμα marketing τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, αυτό αυτά θέλουμε. Αυτά που λέει ο πρόεδρος θα κάνει. Όλα. Όλα τα άλλα τώρα. Όλα. Όλα. Ασχολούμαστε με τα σημαντικά πράγματα. Ζούμε σου σε όλο τον κόσμο. Αδερφέ μου. Ζούμε σου. Και τα... Και τα τι αυτά. Φιλιά, φιλιά. Αυτές οι γραμμές και τέλος, οι τρεις που είναι μέσα. Ναι, γεια σας. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Έπεσε και εδώ. Οπότε έχω να βάλω αυτό που χρωστάω. Μην παίρνετε άλλο, να φύγουμε έτσι. Σήμερα ταλαιπωρηθήκαμε λίγο με τις γραμμές. Είμαι που λες αραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 29 ζάχαρες. Και έχω φορέσει και τη Ρομπέρ Ντεσάρπ και την πήγα σου στη Σαγιονάρα την Μπομπάτη. Να φαίνεται και τον είχες το βγάλσιμο μεγάλε. Ανεβασμένα πράγματα δικαί μου, έτσι. Φάρους το παπέτι ρε παιδί μου. Και έχω δίπλα μου και το Walkman καρφότορο. Και ακούω Γιαννάκη. Πιο καλή μοναξιά και ένα σπόνερα. Και γίνεται το μάτι μου λιμνοθάλασσα ρε παιδί μου. Πολύ τραγούδια ρε παιδάκι μου και τα πρώτα, ε. Και τη βλέπω που λες την κυρία απέναντι να ποτίζει τις αρτιέρες της. Σκύβει που λες και με παίρνει μάτι μέσα από τα σκέλια. Τρελάθηκα δικαί μου, ε. Γάτα ρε παιδί μου, λέω η κυρία. Γάτα με πέταλα ρε παιδί μου. Και σηκώνομαι να πούμε. Πάω μέσα. Σηκώνω το ακουστικό. Τσακ, τσακ, τσακ. Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει. Ο απέναντι της λέω. Μα μου λέει δεν έχει μάτια. Ξεμάτς λέω σε μια ώρα να σε στην έβγα δίπλα στο περίπτρο. Κλάτς. Και της το κλείνω. Φοράω λοιπόν και το σταυρωτό Τζιαμάρκο Βεντούρι. Ρίχνω και μια γραβάτα Εμμανουέλε Ρίτσι Πίπο και την Παλαμίδα ρε παιδί μου. Πού να φτουρίσουν τώρα οι γάβροι. Τραβάω και μια κουαβέβα και την αράζω στην έβγα. Παραγγέλω ένα φραπεδάκι με 36 ζάχαρες και τσακ σκαημίδι κυρία. Πλησιάζει. Κάθεται δίπλα μου. Βασίλη μου λέει. Μη μιλάς της λέω. Τώρα μιλάμε τα μάτια. Και πλακωνόμαστε σε κάτι μακαρονάδες, κάτι σαχανάκια, κάτι παστουρμάδες, κάτι σουτζούκια. Σκέτη αφασία δικέ μου, ε. Και να και από την άλλη κάτι παγωτά παιχνιδάτα με το τέτοιο από πάνω. Γλάρωση κυρία ρε παιδί μου. Πολύ μπερεκέτη. Έχει πέσει και το βλέφαρο. Είσαι της λέω να πάμε τώρα κατά βάρη μεριά. Να φάμε και τα κοψίδια μας. Να ρίξουμε και κανένα κοκορέτσι, καμιά γαρδούμε, κανένα σπλινάντρο να λαδώσει το είναι μας. Δεν μπορώ Βασίλη μου λέει κάνω δίαιτα. Body line, squid, watch water, Johnny Walker και κάτι τέτοια. Δεν πειράζει της λέω. Πάμε κατά θρυχιώδο για κανένα special να χωνέψουμε κιόλας. Και άμα σου έρθει όρεξη πάμε για πενιρλή στη δροσά. Δεν μπορώ μου λέει Βασίλη σήμερα. Τρελάθηκα δικέ μου ε. Γιατί μωρή της λέω. Γιατί πρέπει να πάω ηρώδιο μου λέει. Πότε μωρή άνοιξε της λέω αυτό το μαγαζί και δεν το ξέρω. Έχει την Κάρμεν σήμερα μου λέει. Έχει κανένα σου ξεράκι δικό της λέω. Ή λέει της Ρίτας και του Γιαννάκη κι αυτή. Όχι μου λέει η Βασίλη. Δεν έχει καμιά σχέση αυτά. Έλα να δεις. Να πάρω λέω τηλέφωνο ρε παιδί μου. Να κλείσω τραπέζι. Όχι μου λέει η Βασίλη δεν κάνει. Αφού σου είπα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ξέρεις. Πρόκειται για εκδηλώσεις Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μου λέει. Θα είναι και η Μελίνα. Λέω κι εγώ ρε παιδί μου. Δύο τραγουδίστριες Κάρμεν Μελίνα. Δεν μπορεί ρε παιδάκι μου. Ωραίο θα είναι το πρόγραμμα. Το πολύ πολύ άμα δεν μας αρέσει, αφήνουμε κάβανα τσίβας και την κάνουμε όταν θα αλλάξουν πρόγραμμα και φέρουνε φίρμα. Και σε μια ωρίτσα είμαστε έξω από το ηρώδιο. Καλοκαιρινό το μαγαζί, αλλά ωραίο, ε. Και το ντεκοράκι του, ρουστίκ με τις κολονίτσες, ε. Και κρυφούς φωτισμοί, σένιο μαγαζί, ρε, τι μου το λέω. Και καλός κόσμος, ε. Ωραίες κυρίες, πολύ καθώς πρέπει. Και μόλις την κάνουμε μπούκα, έρχεται ο μέτρο και μου λέει τα εισιτήριά σας παρακαλώ. Τρελάθηκα δικέ μου, ε. Ποια εισιτήρια ρε βλάχο του λέω. Τσάκω 4 χιλιαρικάκια και βάλε μας το πρώτο τραπέζι πίστα. Φέρε μας και τα πρώτα 2 special, 3 αμφιαλωμένα, φρούτα, ξηρούς καρμπί, 10 παλιράκια και 6 τουζίνες πιάτα. Μα τι λέτε κύριε μου λέει ο βλάχος. Ξέρετε που βρίσκεστε. Ίσα μωρή χαμούρα του λέει που θα μου πει σε μένα αν ξέρω που βρίσκομαι. Εγώ τα έχω χτίσει αυτά τα μαγαζιά. Και πέφτει από δίπλα η δικιά μου. Βασίλη μου λέει μην κάνεις έτσι, ας κάτσομαι. Άσε με να τον πλακώσω της λέω. Γιατί ο Βασίλης είναι και το πρώτο όνομα στην ήττα και δεν του βγήκανε ποτέ έτσι. Και απάνω που είμαι έτοιμος να το χορτάσω μπουνιά, το γλιτώνουν τα φώτα δικέ μου. Σκοτάδι πίσα ρε παιδί μου. Μεγάλε μας την πέσανε λέω. Φωνάρα η δικιά σου ρε παιδί μου. Και το πρώτο λαρίγκι. Έτσι και τραγουδήσει κανένα παντρεμένοι κι οι δυο.
Την έσβησε τη Ρίτα Σακελάριου. Κοίτα ρε παιδί μου, μυστήρια πράγματα. Ταλεντάρες και να τραγουδάνε στα ταμάρια. Χαθήκανε ρε παιδί μου τα καλά τα μαγαζιά. Χάθηκε να πούμε το παγκόσμιο, το όνειρο, το ένατο ρε παιδί μου. Η φαντασία δεν λέω. Και αυτή καλό μαγαζάκι είναι. Δεν λέω. Καλή πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά πολύ στεγνή ρε παιδάκι μου. Πολύ στεγνή ρε παιδί μου. Αυτά που λέτε. Αυτά. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις εννοείται. Έτσι, απλά συμβολικά. Στο σπουδαίο Χάρη Κλίν που έφυγε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια. Φεύγω κι εγώ, μια στιγμή λίγο. Batman! 1 με 53! 12! 12! Κι ούτε ένα τηλεφώνημα! 12! Τα κράτα σήμερα κερδίζει η κυρία. Η κυρία Φόφη Τότα ή Τότα. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος, μάλλον στο όμικρον. Φόφη Τότα, 6-9-44-2-80. Τα άλλα τρία τελευταία δεν μας τα δείχνει το μαραφέτη. Κερδίζει τα κράτα. Στέλνω εγώ το όνομά σου στο Μιχάλη Κροπολίο. Φεύγω, θυμίζω, Τέντα Χόμ, κορυφαίο σε τέντα, ανεντιανεμική ζελατίνα. Και πέργολα, 4-30-0-11 Καλαμαριά ανατολικά. Επίσης, δυτικά στην Πολύχνη, αγνώσου στρατιώτη 92, όπως ανεβαίνετε, εκεί υπάρχει εκθεσιακός χώρος. Και στο τηλέφωνο που σας έχουμε πει, στο 682-369, φυσικά Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, αυτός είναι ο κορυφαίος του κλιματισμού, Κώστας Κιωσές, 917-646, με κλιματιστικά είτε για οικία είτε για χώρο εργασίας. Και φυσικά Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, 47-43-12. Δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι. Εδώ στον Λίμπερο μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται φοβερό δίδυμο Κόλκα Μπατμανίδη. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός στις 2 με την εκπομπή «Ποιος αυτός 1-0». Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.